Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές. Σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Το πρόγραμμα της σημερινής συνάντησης περιλαμβάνει ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν το CA του ανώτερου πεπτικού. Κανονικά τον συντονισμό θα τον είχε ο Δημήτρης ο Καραγιάννης, ο οποίος δυστυχώς, όπως ξέρετε, απεβίωσε πριν από μερικούς μήνες. Ήταν μεγάλη απώλεια, αδόκιτος ο χαμός του ενός εξαιρετικού συναδέλφου και κορυφαίου γαστρεντερολόγου. Τον συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης θα τον αναλάβει ως εκ τούτου ο κύριος Κωνσταντινίδης και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις με τον κύριο Ρούσο, ο οποίος είναι διευθυντής γαστρεντερολόγος, που θα μας μιλήσει για την γαστρεντερολογική προσέγγιση του θέματος. Θα παρακαλέσω για τις ερωτήσεις σας στο τέλος των παρουσιάσεων, ξανά τον συντονισμό και ομιλία σας με το θέμα CA στομάχου και παγκρέατος θα τον αναλάβει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Να καλωσορίσω τον κύριο Ρούσο, ο οποίος έχει συνδεθεί από την Αγγλία για την παρουσίασή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή πρόσκληση, το καθηγητή τον κύριο Γιάπη και το Προεδρείο για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Ονομάζομαι Βαγγέλης Ρούσο. Είμαι ένας από τους καινούριους διευθυντές της γαστρεντερολογικών κλινικών στο ιατρικό. Και σήμερα σας μιλάω από το άλλο μου ιατρικό σπίτι, το Imperial College στο Λονδίνο, το οποίο το γνωρίσαμε ως ιατρικό πολύ πρόσφατα και ήρθαμε πολύ κοντά με την καινούργια σύναψη συνεργασίας. Και θα σας μιλήσω για την γαστρεντερολογική προσέγγιση στον καρκίνο του ανωτέρου πεπτικού. Αυτή εδώ ίσως είναι η πιο βασική διαφάνεια της σημερινής μου ομιλίας. Η φροντίδα των ασθενών με κακοήθεια στο πεπτικό είναι κατεξοχήν μια ομαδική προσπάθεια. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής βρίσκεται φυσικά ο ασθενής μας. Και για κάθε ασθενή με μια κακοήθεια πεπτικού, συνήθως θα συνεισφέρει μια πολύ ευρεία ομάδα, η οποία περιλαμβάνει καταρχάς τον παθολόγο μας, ο οποίος θα επεκτεθεί τη διάγνωση, ο γαστρεντερολόγος, ο οποίος θα την επιβεβαιώσει, οι ακτινολόγοι μας που θα κάνουν μια σταδιοποίηση, κλινικοί διατροφολόγοι, οι οποίοι θα μας βελτιστοποιήσουν τους ασθενείς μας συχνά για πολύ δύσκολα χειρουργεία που θα κληθούν οι χειρουργοί να διεκπαιρεώσουν, οι παθολογανατόμοι μας και οι ογκολόγοι μας μετά θα μας δώσουν οδηγίες για περαιτέρω θεραπεία που θα χρειαστεί και φυσικά κλινικοί ψυχολόγοι οι οποίοι θα υποστηρίξουν τον ασθενή και τους οικείους τους σε όλη τη διαδρομή. Οπότε ο γαστρεντερολόγος είναι ένας μικρός κρίκος σε μια μεγάλη αλυσίδα και θα σας μιλήσω σήμερα για το ρόλο της ειδικότητάς μου όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιτήρηση των κακοηθειών αυτών. Θα ξεκινήσουμε από το CA ισοφάγου, το οποίο είναι όχι τόσο συχνή κακοήθεια. Κάποια στοιχεία από το Cancer Research UK μας δείχνουν ότι αποτελεί περίπου το 2% των κακοηθειών. Είναι ο ένατος συχνότερος καρκίνος στους άνδρες και ο 15ος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Αλλά είναι η 7η συχνότερη αιτία θανάτου από κακοήθεια. Η δεκαετής επιβίωση είναι αρκετά δυσίωνη, με ένα μέσο όρο 12%, ενώ 59% των κακοηθειών αυτών αποδίδονται σε αποτρέψιμους παράγοντες ρίσκου, όπως η ταξαρκία, όπως το κάπνισμα, όπως το αλκοόλ. Άλλη μία διαφάνεια από το 2018, επίσης από το Cancer Research UK, μας δείχνει ότι δυστυχώς καθυστερούμε πάρα πολύ να πιάσουμε τους καρκίνους αυτούς. Αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι μόνο ένα 17%, εδώ δεξιά κοιτάμε, μόνο ένα 17% διαγνώσκονται σε ένα στάδιο 1 ή στάδιο 2, ενώ οι περισσότεροι διαγνώσκονται σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο με πολύ πιο δύσκολη πρόγνωση.
Η πιο κοινή κακοήθεια του ισοφάγου είναι το αδενοκαρκίνωμα. Και όλοι γνωρίζουμε τη συσχέτιση του αδενοκαρκινώματος με τον ισοφάγο Barrett. Για τους φοιτητές μας στο ακροατήριο, να πούμε λίγο ότι ο ισοφάγος Barrett είναι μια κατάσταση στην οποία το κυλινδρικό επιθήλιο του στομάχου, το οποίο πρέπει να σταματάει απότομα στη γαστροσοφαγική συμβολή, επεκτείνεται και αναπληρώνει το πλακώδες επιθήλιο του κατώτερου ισοφάγου, συνήθως σε ασθενείς με χρόνια παλινδρόμηση. Το επιθήλιο Barrett, το οποίο εμείς διαγνώσουμε ενδοσκοπικά, συνήθως αναφερόμαστε στο λεγόμενο non-dysplastic Barrett επιθήλιο. Είναι αυτό που έχει πλειοψηφία των ασθενών μας. Και για να φτάσουμε από αυτό στην κακοήθεια, ακολουθούνται κάποια στάδια. Πρέπει να περάσουμε στην χαμηλόβαθμη δυσπλασία, μετά στην υψηλόβαθμη δυσπλασία και μετά στο αδενοκαρκίνωμα. Όταν λοιπόν βλέπουμε ένα απλό, μη δυσπλαστικό ισοφάγο Barrett, η πιθανότητα να γίνει αυτό μέσα στο επόμενο χρόνο είναι περίπου 1 στις 300, 0,3%. Όταν βρίσκουμε χαμηλόβαθμη δυσπλασία, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 5 με 10% το χρόνο. Ενώ άμα πλέον φτάσουμε στο επίπεδο της υψηλόβαθμης δυσπλασίας, αυτό αυξάνεται στο περίπου 20% και παραπάνω. Οπότε, αυτό που καταλαβαίνουμε από αυτή τη διαφάνεια είναι ότι το στίχημα ή η πρόκληση που έχουμε εμείς ως γαστρεντερολόγοι είναι να επιτηρήσουμε τον ισοφάγο Barrett με τέτοιο τρόπο και με τέτοια συχνότητα, ώστε να προλάβουμε τη φάση της χαμηλόβαθμης δυσπλασίας ή την υψηλόβαθμη δυσπλασία και να μην το αφήσουμε ποτέ να εξελιχθεί σε πλήρη κακοήθεια. Και οι πολύ πρόσφατες οδηγίες του European Society of Gastrointestinal Endoscopy από το 2023 είναι ό,τι πιο πρόσφατο έχουμε να μας βοηθήσει για αυτό το σκοπό. Λοιπόν, όσον αφορά τη συχνότητα της επιτήρησης, φαίνεται ότι όταν έχουμε ένα βραχή τμήμα, δηλαδή μεταξύ 1 και 3 εκατοστά, μία γαστροσκόπηση κάθε πενταετία είναι υπεραρκετή. Όταν πρόκειται για λίγο πιο long segments, δηλαδή μεταξύ 3 και 10 εκατοστών, αυτό πρέπει να γίνεται κάθε 3 έτη τουλάχιστον. Όσον αφορά τα λεγόμενα ultra long segments, δηλαδή πάνω από 10 εκατοστά, καλό είναι αυτό να γίνεται από εξειδικευμένους ενδοσκόπους και η επιτήρηση να γίνεται κάθε 1 ή 2 έτη. Από την άλλη μεριά του φάσματος όμως, όταν μιλάμε για μια ανώμαλη γραμμή ζήτα ή μια διάσπαση γραμμή ζήτα ή ένα κυλινδρικό επιθήλιο κάτω από ένα εκατοστό, δεν απαιτείται κάποια τακτική επιτήρηση, γιατί οι πιθανότητες για δυσπλασίες και κακοήθειες εκεί πέρα είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλές. Τέλος, όσον αφορά τους πιο ηλικιωμένους ασθενείς, δηλαδή ασθενείς πάνω από 75 έτη, λόγω των διάφορων άλλων νοσηρότητων που έχουν, συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα επιτήρησης επιλεκτικά. Case by case, δηλαδή. Τώρα, επίσης, αυτό που μας δείχνει αυτή η οδηγία είναι ότι όταν επιτηρούμε ένα non-dysplastic Barrett επιθήλιο, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται αργά, πρέπει να επισκοπούμε ένα λεπτό το κάθε εκατοστό από το τμήμα Barrett, πρέπει να το φωτογραφίζουμε σωστά και πρέπει να το περιγράφουμε σωστά στην έκθεσή μας και να λαμβάνουμε πολλές βιοψίες και τυχαίες από non-dysplastic Barrett, αλλά και από οποιαδήποτε ορατή βλάβη δούμε στην ενδοσκόπηση αυτή. Λοιπόν, εδώ με αυτή τη διαφάνεια θέλω να σας δείξω πόσο δύσκολες ενδοσκοπήσεις είναι αυτές και πόσο δύσκολες βλάβες είναι αυτές στην αναγνώρισή τους. Πάνω αριστερά, επίσης να πούμε και όλες πόσο μας έχουν βοηθήσει οι καινούριες τεχνολογίες σε αυτό το σκοπό. Πάνω αριστερά βλέπουμε στο α, βλέπουμε ένα standard definition white light endoscopy. Είναι ένα τμήμα Barrett. Δεξιά βλέπουμε ότι με την προσθήκη ενός φίλτρου που λέγεται εικονική χρωμενοσκόπηση, πώς αρχίζει και διαφαίνεται τα ακανόνιστα αργία εδώ σε αυτό το όριο και πώς αρχίζουμε και βλέπουμε μια δυσπλασία, την οποία θα τη δούμε αρκετά καλύτερα πλέον όταν χρησιμοποιήσουμε τα πιο νέα high definition endoscopies με chrome endoscopy, με virtual chrome endoscopy ή narrow band imaging. Εδώ κάτω μας δείχνουν μία άλλη τεχνική, η οποία είναι η χρήση οξυκού οξέως. Εδώ ένα τμήμα Barrett, το οποίο το έχουμε επενδύσει με οξυκό οξύ, και αυτό είναι μια καινούρια σχετικά μέθοδος, η οποία χρησιμοποιούμε για να αναδείξουμε τις δυσπλαστικές περιοχές.
Φαντάζομαι ότι την επόμενη φορά που θα κάνω μια παρόμοια παρουσίαση θα έχω πολλά πιο πολλά να πω επίσης για τη χρήση του AI, αυτό το σκοπό, το οποίο θα μπει πολύ δυναμικά στο τομέα μας. Όσον αφορά λοιπόν τη θεραπεία τώρα, αφού έχουμε αναγνωρίσει κάποια δυσπλασία, έχουμε αποδείξει κάποια δυσπλασία, αν είναι μια χαμηλόβαθμη δυσπλασία ή μια υψηλόβαθμη δυσπλασία, την οποία την βρήκαμε σε τυχαίο δείγμα και δεν ήταν μια ορατή βλάβη, εκεί χρησιμοποιούμε το endoscopic ablation, είναι το radio frequency ablation, το οποίο έχει πάρα πολύ evidence τα τελευταία χρόνια σαν μια gold standard θεραπεία για αυτούς τους ασθενείς. Radio frequency ablation είναι μια endoscopic τεχνική όπου χρησιμοποιούμε ειδικούς καθετήρες οι οποίοι διαχετεύουν ραδιοκύματα υψηλής ενέργειας στο επιθύλιο, καταστρέφοντάς το ουσιαστικά και ενθαρρύνοντας νέο πλακώδες επιθύλιο να αναπτυχθεί. Η εικόνα εδώ πάνω αριστερά μας δείχνει ένα τμήμα Barrett, το οποίο περιέχει μια χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Πάνω δεξιά βλέπουμε πώς είναι ο πλενογόνος αφού τον έχουμε καυτηριάσει και κυκλοτερός με μπαλόνια, αλλά και πιο εντοπισμένα με το RFA90 το σύστημα εδώ πέρα. Και τέλος κάτω δεξιά είναι μια ενδοσκόπηση στους 3 μήνες που βλέπουμε ότι το επιθύλιο, το κυλινδρικό έχει αναπληρωθεί πλήρως από φυσιολογικό πλακώδες επιθύλιο. Όταν πρόκειται τώρα για πιο προχωρημένες βλάβες, όπως μια ορατή βλάβη, ένα raised dysplasia, εδώ πέρα έχουμε άλλες τεχνικές και συνήθως μιλάμε είτε για την τεχνική της ενδοσκοπικής βλεφαρεκτομής, το endoscopic mucosal resection, όπου αφαιρούμε τμηματικά όλο το κομμάτι αυτό της δυσπλασίας και της γύρω-γύρω περιοχής, ή ακόμα για μεγαλύτερες βλάβες και το ESD, το endoscopic submucosal dissection, η υποβλενογόνια εκτομή, η οποία αφαιρούμε μεγαλύτερα τμήματα. Για κάθε περίπτωση που χρειάζεται να προβούμε σε αυτές τις θεραπείες για εντοπισμένες βλάβες, είναι απαραίτητο να κάνουμε και radio frequency ablation στο υπόλοιπο Barrett segment. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες τώρα και για εξοικονόμηση χρόνου, απλά θα σας πω ότι υπάρχουν πιο σαφείς οδηγίες για να διαλέγουμε ποια από αυτές τις 2 τεχνικές αρμόζει σε ποια βλάβη. Τέλος, ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα βασίζεται όχι μόνο στην ενδοσκοπική αφαίρεση αυτή καθεαυτή, αλλά και στη σωστή μετέπειτα επιτήρηση των ασθενών. Εδώ λοιπόν έρχεται να μας καθοδηγήσει αυτή η οδηγία από την Αμερικάνικη εταιρεία, η οποία μας δείχνει ότι όταν έχουμε μια εκτομή R-NOT, δηλαδή όταν έχουμε μια εκτομή επί υγιών ορίων, τότε ανάλογα με την ιστολογική σοβαρότητα της βλάβης πρέπει να επιτηρούμε τους ασθενείς ανά εξάμηνο ή ακόμα και πιο συχνά με τη χρήση ενδοσκοπικού υπερήχου για πιο προχωρημένες βλάβες. Όταν όμως έχουμε μια εκτομή η οποία δεν έγινε επί υγιών ορίων, τότε πρέπει οπωσδήποτε να αναμίξουμε το MDT μας στους χειρουργούς μας και τους οκολόγους μας. Λοιπόν, παρενθερής είναι και το μάνασμα των πλακωδών βλαβών του ισοφάγου. Αυτές είναι αρκετά λιγότερο συχνές και πάλι προτείνω να προχωρήσουμε για εξοικονόμηση χρόνου. Πάμε λοιπόν στον καρκίνο του στομάχου, ο οποίος ναι μεν είναι λιγότερο συχνός από τον ισοφαγικό, αλλά με εξίσου θυσίωνο προσδόκιμο. Οι πρόσφατες μας μελέτες μας δείχνουν ότι και αυτό αναλογεί στο 2% των κακοηθειών. Είναι ο 13ος συχνότερος καρκίνος στους άνδρες, 19ος στις γυναίκες και η 14η συχνότερη αιτία θανάτου από κακοήθεια. Επίσης, πολύ δύσκολη δεκαετής επιβίωση, 17% και 54% είναι προβλέψιμο καρκίνο. Πιο πρόσφατες μελέτες μας αναδεικνύουν ένα πιο ενθαρρυντικό προσδόκιμο στις περιπτώσεις του πρώιμου γαστρικού καρκίνου, με μια επιβίωση στα 60-80%. Οπότε εδώ καλούμαστε πάλι εμείς με μια ενδελεχή ενδοσκόπηση να τους διαγνώσουμε αυτούς τους καρκίνους όσο πιο γρήγορα γίνεται για να δίνουμε στους ασθενείς μας αυτή την ευκαιρία. Εδώ πέρα είναι μια διαφάνεια
που μας δείχνει την πιο συχνή έτσι, παθοφυσιολογική αλληλουχία που οδηγεί στην κακοήθεια του στομάχου. Συνήθως ξεκινάμε από μία ελικοβακτηριακή γαστρίτιδα, η οποία είναι είτε εντοπισμένη στο άντρο, είτε είναι μια πάνω γαστρίτιδα. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσει μια ατροφία, πάλι εντοπισμένα στην αρχή και πιο διάσπαρτη αργότερα, και σιγά σιγά από εκεί να ξεκινήσουν οι δυσπλασίες που θα οδηγήσουν τελικά σε κακοήθειες. Δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής με ελικοβακτηρίδιο θα ακολουθήσει όλη αυτή την αλληλουχία, αλλά είναι αυτοί με τους οποίους είμαστε σε μία εγρήγορση και τους παρακολουθούμε. Τα ενδοσκοπικά ευρήματα της εντερικής μετάπλασης είναι συχνά εξίσου δύσκολα και εξίσου δυσδιάκριτα, κυρίως να χρησιμοποιούμε white light endoscopy. Και αυτή εδώ η διαφάνεια είναι πάλι για να μας αναδείξει τα ωφέλη που έχουμε από τα καινούργια μας ενδοσκόπια, ούτως ώστε να αναγνωρίζουμε αυτές τις βλάβες και να τις παρακολουθούμε. Στις περιπτώσεις λοιπόν που πιάσουμε ασθενείς με ατροφία ή με εντερική μετάπλαση, ανάλογα λοιπόν με το προφίλ τους και την οντοσκοπική τους εικόνα, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε το ρίσκο που έχουν αυτοί οι ασθενείς να εξελιχθούν σε κακοήθεια και να στοχεύσουμε την επιτήρηση σε συγκεκριμένους ασθενείς ανά 2 ή 3 έτη, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των δυσπλαστικών βλαβών και της πρώιμης κακοήθειας. Όπως και στην περίπτωση του Μπάρετ, αυτές οι βλάβες, οι πρώιμες, είναι ξανά αρκετά δυσδιάκριτες. Οπότε, χρέος μας είναι ως γαστρεντερολόγοι να είμαστε σε μια εγρήγορση και γενικά απαιτούν αρκετή εμπειρία για να δούμε ενδοσκοπικά τις πρώιμες βλάβες και να μπορέσουμε να τις χαρακτηρίσουμε και τελικά να τις αφαιρέσουμε. Επίσης, όπως και στον ισοφάγο, έχουμε ξανά την επιλογή του ESD και του EMR. Το ποια θεραπεία θα διαλέξουμε βασίζεται σε 4 μορφολογικά κριτήρια όσον αφορά την μορφολογία, ιστολογικά κριτήρια της βλάβης και του ασθενή μας, και επιλέγουμε μία από τις 2 τεχνικές. Πιο πρόσφατα έχουμε προσθέσει στη παρέτρα μας και αυτήν εδώ την τεχνική. Είναι η μέθοδος της ενδοσκοπικής εκτομής ολικού πάχους, το λεγόμενο Full Thickness Endoscopic Resection, με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι από το κατώτερο πεπτικό και το οποίο μας επιτρέπει την εκτομή βλαβών μέχρι 3 εκατοστά, διατυχωματικά, από το βλενογόνο δηλαδή μέχρι και το σερόζα, με προφανή ωφέλη το οποίο αυτό έχει και στην ιστολογική σταδιοποίηση, αλλά και στην κλινική πρόγνωση του ασθενούς. Ακόμα μια φορά, πολύ παρόμοια με τις ισοφαγικές περιπτώσεις, μας δίνει το American Society of Gastrointestinal Endoscopy οδηγίες για το πώς θα παρακολουθήσουμε τους ασθενείς. Πάλι, με μία R-node εκτομή είμαστε αισιόδοξοι μεν, αλλά πολύ επιθετικοί στην επιτήρησή μας. Για μία R-node εκτομή πάλι πρέπει να πάμε πίσω στο MDT μας, στους χειρουργούς μας και στους οφολόγους μας. Οπότε, κλείνοντας, ήθελα να πω ότι να σημειώσω ότι ο γαστρεντερολόγος ενδοσκόπος λοιπόν κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στη φροντίδα των κακοηθειών του ανωτέρου πεπτικού όσον αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την ενδοσκοπική αντιμετώπιση αλλά και την επιτήρηση. Είμαστε τυχεροί διότι έχουμε ένα εύρος τεχνικών, ενδοσκοπίων και τεχνολογίας η οποία είναι συνέχεια διευρυνόμενο. Αλλά φυσικά κομβική σημασία σε αυτούς τους ασθενείς έχει όλο το Ογκολογικό Συμβούλιο, όλο το MDT και όλοι οι υπόλοιποι ειδικοί, τους οποίους ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και είμαι διαθέσιμος να απαντήσω οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε.
Θερμά ευχαριστούμε τον κύριο Ρούσο για την εξαιρετική παρουσίαση ενός πολύ εκτεταμένου θέματος. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις στο τέλος που θα γίνει η συζήτηση με συντονιστή τον κύριο Κωνσταντινίδη. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το New Jersey, όπου ο καθηγητής χειρουργικής ο κύριος Κοντοπίδης θα μας αναπτύξει το θέμα της χειρουργικής προσέγγισης για τον καρκίνο του ισοφάγου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοντοπίδη και λόγω της διαφοράς ώρας ξέρουμε ότι η προσπάθειά του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Καλημέρα και από μένα, από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Ονομάζομαι Κοντοπίδης Ιωάννης και σαν συνέχεια της ομιλίας του κύριου Ρούσο θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του ισοφάγου, ο οποίος, όπως ανέφερε, δεν είναι τόσο συχνός, αλλά η αντιμετώπιση του δεν είναι τόσο εύκολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση της σημερινή να συμμετέχω σε αυτές τις εκπαιδευτικές ομιλίες. Μεγάλη μου τιμή. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων σχετική με το θέμα. Το θέμα είναι ευρύ, όπως γνωρίζετε, και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ανατομία, ιστολογία, σταδιοποίηση, θεραπεία, απεικονιστικό και λοιπό έλεγχο, χειρουργικό ασθενή, επιλογή του χειρουργικού ασθενούς, διάφορες χειρουργικές τεχνικές, μετεγχειρητική πορεία, καθώς και επιπλοκές, νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η ομιλία μου είναι περισσότερο προς το χειρουργικό κομμάτι της αντιμετώπισης, αλλά θα καλύψουμε ολόκληρο το έργο. Λίγο για την ανατομία. Ο ισοφάγος αποτελεί έναν μία μεμβρανώδη σωλήνα που ενώνει το φάρυγγα και το στομάχι. Εκτείνεται σε μήκος 25 με 30 εκατοστά στο οπίσθιο μεσοθωράκιο, από τον 7ο αυχενικό μέχρι και τον 11ο θωρακικό σπόνδυλο. Έχει τρεις μοίρες, την τραχυλική, θωρακική και ενδοκοιλιακή, καθώς και την γαστροϊσοφαγική συμβολή. Ιστολογικά περιέχει βλενογόνο, υποβλενογόνο, μυϊκό χιτώνα και εινώδη χιτώνα. Δεν έχει ορογόνο. Η αρτηριακή παροχή είναι πολλαπλή, καθώς πηγαίνουμε από την τραχυλική προς την ενδοκοιλιακή μοίρα. Είναι από κλάδους της κάτω θυρεοειδικής, βρονχικές αρτηρίες, κλάδους της αορτής, αριστερής γαστρικής και κάτω φρενικής. Το λυμφατικό δίκτυο επίσης του ισοφάγου είναι αρκετά πλούσιο και βρίσκεται στον υποβλενογόνο. Γι' αυτό και πολλές φορές η επιμήκης διασπορά του καρκίνου του ισοφάγου είναι συχνή μέσω του λυμφατικού δικτύου στον υποβλενογόνο. Ένα σχηματικό εδώ της ανατομίας του ισοφάγου, όπως βλέπουμε, η τραχυλική μοίρα του ισοφάγου, η ανώτερη θωρακική μοίρα του ισοφάγου από το πάνω μέρος του στέρνου μέχρι την άζυγο φλέβα, η μέση θωρακική μέχρι την κάτω πνευμονική φλέβα, η κατώτερη θωρακική μέχρι και το διάφραγμα, η γαστροϊσοφαγική συμβολή και μετά η ενδοκοιλιακή. Και αυτά είναι σημαντικά στην επιλογή της θεραπείας και της χειρουργικής μεθόδου. Λίγο η αρτηριακή αιμάτωση του ισοφάγου, το λυμφαντικό σύστημα όπως αναφέραμε. Ιστολογικά τώρα, οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου του ισοφάγου όπως αναφέρθηκε ο κύριος Ρούσο είναι το πλακώδες καρκίνωμα, το οποίο εξαρμάται από τα κύτταρα του βλενογόνου και είναι πιο σύνηθες στην αυχενική και άνωθωρακική μοίρα του ισοφάγου, καθώς και το άδενο καρκίνωμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον πιο συχνό τύπο, συνολικά κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες, και εξαρμάται από τους υποβλενογόνιους αδένες ή από σε έδαφος μεταπλαστικού αδενικού επιθυλίου Μπάρετ. Είναι πιο συχνό στην κατώτερη μοίρα και στη γαστροϊσοφαγική συμβολή, και έχει αυξανόμενη επίκτωση σχετιζόμενη με την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Άλλοι λιγότερο συχνοί τύποι καρκίνου αποτελούν το σάρκωμα, το μικροκυταρικό και το λέμφωμα του ισοφάγου, αλλά εμείς κυρίως θα αναφερθούμε στο πλακώδες και στο αδενοκαρκίνο. Σχετικά με τη σταδιοποίηση, σήμερα χρησιμοποιούμε την 8η έκδοση του American Joint Committee on Cancer και αξίζει να αναφερθεί ότι συγκεκριμένα για όγκους της γαστροϊσοφαγικής συμβολής, που ίσως αναφερθεί και ο κύριος Κωνσταντινίδης, επεκτηνόμενοι έως και 2 εκατοστά στο στομάχι, σταδιοποιούνται ως καρκίνοι του ισοφάγου και θεραπεύονται ως καρκίνοι του ισοφάγου. Και να αναφερθεί ότι το πλακώδες καρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα έχουν διαφορετική σταδιοποίηση. Ένα σχηματικό γιατί για το classification των καρκίνων της γάστροϊσοφαγικής συμβολής ή classification SWORD, όπως βλέπετε τύπου 1 ουσιαστικά είναι
αμυγός καρκίνος της κατώτερης μοίρας του ισοφάγου, τύπου 2 είναι αμυγός καρκίνος της γάστρο-ισοφαγικής συμβολής και τύπου 3 είναι επεκτηνόμενος στο στομάχι μέχρι και 5 εκατοστά. Σχετικά με τη σταδιοποίηση, ξέρω ότι είναι πολύ γεμάτο το slide, αλλά κάτι να κρατήσουμε από εδώ σχετικά με το TNM. Βλέπουμε ότι το T1β, T1B, επέκταση του καρκίνου, έχει διήθηση στον υποβλενογόνιο, το οποίο είναι σημαντικό γιατί εκεί βρίσκεται το λιμφατικό σύστημα, όπως είπαμε, άρα από T1B και πάνω έχει μεγαλύτερο κίνδυνο διασποράς. T4α, ο καρκίνος διηθεί δομές οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά, όπως ο υπεζοκόντας, το περικάρδιο και το διάφραγμα, ενώ για T4β είναι δομές οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά, όπως είναι η αορτή, η τραχεία κτλ. Συγκεκριμένα για για το τη λεμφαδενική σταδιοποίηση, όπως βλέπουμε, αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των λεμφαδένων οι οποίοι είναι προσβεβλημένοι με καρκινικά κύτταρα και όχι από την περιοχή των λεμφαδένων. Ένα σχηματικό αυτό που αναφέραμε μόλις με την διήθηση του καρκίνου όλο και βαθύτερα, τους λεμφαδένες και μετά μεταστατική εντόπιση σε άλλα όργανα. Πολύ λίγο για την TNM σταδιοποίηση. Όπως βλέπετε, είναι διαφορετική, όπως είπαμε, μεταξύ των δύο. Και αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάγνωση ένα πολύ μικρό ποσοστό των καρκίνων αποτελούν αρχικού σταδίου καρκίνου. Γι' αυτό και η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει συνδυαστική συστηματική θεραπεία και χειρουργείο ή μόνο συστηματική θεραπεία αν πρόκειται για πιο προχωρημένη νόσο. Τώρα για τον έλεγχο, για τη διάγνωση και για τη σταδιοποίηση, σίγουρα ο ασθενής θα χρειαστεί ισοφαγογαστροσκόπηση με βιοψίες, αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας, ενδοσκοπικό υπέρηχο, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ στην αξιολόγηση του βάθους της διήθησης και την πιθανή παρουσία λεμφαδενοπάθειας, το PET scan και πιθανή λαπαροσκόπηση ή θωρακοσκόπηση για την εντόπιση πιθανών μεταστάσεων. Επίσης, αναφέρουμε ότι για ασθενείς οι οποίοι δέχονται προεγχειρητική θεραπεία με συστηματική χημειοακτινοθεραπεία, θα χρειαστεί επανασταδιοποίηση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και πριν προχωρήσουμε σε χειρουργείο. Για τη θεραπεία συγκεκριμένα, για βλάβες οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο το βλενογόνο, όπως T1, T1A συγκεκριμένα, κάποιες φορές αυτοί οι ασθενείς πάνε κατευθείαν για χειρουργική εκτομή, ή όπως ανέφερε και ο κύριος Ρούσο, υπάρχουν πολύ ανεπτυγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές για αυτές τις βλάβες για να αποφύγουμε το χειρουργείο, όπως είναι η εκτομή του βλενογόνου, η υποβλενογόνια εκτομή, η φωτοδυναμική θεραπεία και το ablation, το RFA ablation. Συνήθως για όγκους οι οποίοι είναι είτε από T2, T3 μέχρι και T4α, οι οποίοι είναι χειρουργήσιμοι, αυτοί οι ασθενείς θα δεχτούν προεγχειρητική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από χειρουργείο. Και ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουμε πλήρη παθολογική ανταπόκριση του όγκου στη συστηματική θεραπεία, το οποίο αποτελεί ακόμα και το 25% των περιπτώσεων που θεραπεύονται συστηματικά, συνιστάται χειρουργική εκτομή παρά αυτά, κυρίως για τις περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος. Ο χρόνος εκτομής συνήθως είναι, η επιλογή του χρόνου εκτομής είναι 4 με 8 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της χημειοακτινοθεραπείας. Κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, τουλάχιστον τις μέρες μας. Ο ρόλος της αδενοθεραπείας είναι κάτι σημαντικό γιατί χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη θεραπεία του καρκίνου του ισοφάγου, τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά, και άλλες ιδιαίτερες μορφές καρκίνου σε αυτή την περίπτωση, όπως αποφρακτικοί όγκοι, οι οποίοι θα μπορεί να χρειαστούν τοποθέτηση ισοφαγικού stent πριν το χειρουργείο ή ακόμα και σωλήνα νηστειδοστομίας για διατροφικούς λόγους. Διατροφικοί παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί γιατί ο ασθενής πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει και στη θεραπεία και στο χειρουργείο, το οποίο μιλάμε για μεγάλη χειρουργία και μακρόχρονη ανάρρωση. Και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο καρκίνος διαγιγνώσκεται με συρρίγγια ή με εισβολή άλλων οργάνων, συγκεκριμένα τραχιοϊσοφαγικό συρρίγγιο, στις οποίες περιπτώσεις ένα χειρουργείο μπορεί να μην έχει θεραπευτικούς λόγους, αλλά παρηγορητικούς. Σχετικές ενδείξεις για χειρουργική εκτομή, προχωρημένη ηλικία και σημαντικά
σύμπαρο μαρτύρονται νοσήματα. Τώρα, ποιοι όγκοι δεν είναι χειρουργήσιμοι. Προφανώς όταν υπάρχει μεταστατική νόσος ή όταν υπάρχουν απομακρυσμένοι λεπαδένες οι οποίοι είναι αρνητικοί και αυτοί συνήθως είναι είτε παρααορτικοί χαμηλά στην κοιλία, με σεντέρι ή πυλαίοι πνευμονικοί. Οτιδήποτε άλλο είναι στο θώρακα συνήθως θεωρούνται περιοχικοί και χειρουργούνται. Συγκεκριμένα τώρα για την τοποθεσία των καρκίνων και πώς αυτοί αντιμετωπίζονται στον εισοφάγο. Οι καρκίνοι της τραχυλικής μοίρας, οι περισσότεροι από αυτούς θα λάβουν μόνο χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, κυρίως γιατί διαγνώσκονται καθυστερημένα, αλλά κυρίως επίσης γιατί πιθανή χειρουργική θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ εκτεταμένη και περιλαμβάνει εκτομή του εισοφάγου, του φάρυγγα, του λάριγγα, ακόμα και του θηροειδούς αδένα. Περισσότεροι ασθενείς θα μείνουν με μόνιμες τραχειοστομίες και η επέμβαση, η προσπέλαση γίνεται συνήθως με επέμβαση τριών σταδίων όπως το αναφέρουμε στην πορεία. Ο καρκίνος της θωρακικής μοίρας και της γάστροεισοφαγικής συμβολής, οι οποίοι είναι καρκίνοι οι οποίοι εμείς σαν χειρουργοί ασχολούμαστε περισσότερο, συνήθως αντιμετωπίζονται με ύφολική γαστρεκτομή, συγγνώμη, ισοφαγεκτομή. Προφανώς τα όρια της εκτομής δεν πρέπει μόνο να είναι ελεύθερα από καρκίνο, αλλά και ελεύθερα από μπάρε της εισοφάγου για να μειώσουμε τις πιθανότητες υποτροπής στο μέλλον. Η επιλογή της τεχνικής που θα επιλέξουμε εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, τοποθεσία, μήκος και βάθος της διήθησης του όγκου, το εύρος της απαιτούμενης λεμφαδενεκτομής, το μόσχευμα το οποίο έχουμε επιλέξει, καθώς και η προτίμηση του χειρουργού. Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές οι οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια και όπως ίσως γνωρίζετε το στομάχι είναι το πιο συχνό μόσχευμα το οποίο χρησιμοποιούμε για την αποκατάσταση, κυρίως για ευκολία παρασκευής, καλή αιμάτωση ή κατάλληλο μήκος, ακόμα και για τραχυλικές αναστομώσεις όταν πρόκειται για για ανώτερους όγκους. Η πρώτη τεχνική, η οποία δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις μέρες μας πλέον, είναι η διατριματική ισοφαγεκτομή, η οποία χρησιμοποιείται για όγκους της μέσης και της κατώτερης θωρακικής μοίρας, καθώς και της γάστροεισοφαγικής συμβολής. Συνήθως τα χειρουργεία αυτά ξεκινάνε με λαπαροτομή για κινητοποίηση του στομάχου, που θα χρησιμοποιηθεί σαν μόσχευμα, με διατήρηση της δεξιάς γαστροεπιπλοϊκής αρτηρίας και τη δημιουργία του σωληνωτού μοσχεύματος. Αυτό προφανώς μπορεί να γίνει και ελάχιστα επεμβατικά. Συνεχίζουμε με αριστερή τραχυλική τομή και τυφλή παρασκευή του θωρακικού ισοφάγου, όπως θα δείτε στο επόμενο σχηματικό. Αντικατάσταση με γαστρικό μόσχευμα και τραχυλική αναστόμωση στα αριστερά. Κάποια πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η αποφυγή της θωρακικής προσπέλασης και της θωρακοτομής. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτό οδηγεί σε σπανιότερες πνευμονικές επιπλοκές. Τα μειονεκτήματα όμως είναι ότι συνήθως έχουμε περιορισμένο λεμφαδενικό καθαρισμό λόγω της τυφλής παρασκευής, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε περισσότερο κίνδυνο αιμορραγίας και τραυματισμού γειτονικών δομών. Εδώ στο σχηματικό βλέπουμε την τυφλή παρασκευή του κατώτερου τμήματος του ισοφάγου μέσω του ισοφαγικού τρίματος του διαφράγματος, όπως βλέπετε, μέσω της λαπαροτομής. Στη συνέχεια έχουμε την τυφλή παρασκευή του ανώτερου τμήματος από την τραχυλική τομή και η αναστόμωση η οποία γίνεται στον αριστερό τράχυλο. Η δεύτερη τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο και είναι κάτι που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στην καθημερινή μας πράξη, είναι η διαθωρακική προσπέλαση για ισοφαγική εκτομή, αλλιώς Ivor Lewis. Επίσης για όγκους της κατώτερης θωρακικής και της γαστροϊσοφαγικής συμβολής. Συνήθως ξεκινάμε ρομποτικά για την κινητοποίηση του στομάχου στην κοιλιά. Προχωρούμε με δεξιά θωρακική προσπέλαση, επίσης ρομποτικά συνήθως, για παρασκευή και εκτομή του ισοφάγου και η αναστόμωση γίνεται στον θώρακα στα δεξιά. Πλέον εκτήματα, όπως καταλαβαίνουμε σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι δεν γίνεται τυφλά η παρασκευή, το οποίο οδηγεί σε καλύτερο λιμφαδενικό καθαρισμό και χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών στο θώρακα, καθώς και χαμηλότερο κίνδυνο αναστομωτικής διαφυγής στο θώρακα. Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν συμβούν διαφυγές στο θώρακα, παρότι είναι χαμηλότερος ο κίνδυνος, είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν και έχουν υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Τα αποτελέσματα γενικώς είναι συγκρίσιμα ογκολογικά και μακροπρόθεσμα μεταξύ των δύο τεχνικών. Η τρίτη τεχνική, η οποία επίσης χρησιμοποιείται, είναι η ισοφαγή εκτομή τριών σταδίων ή μακίων,
στην οποία επίσης για καρκίνους της κατώτερης θωρακικής, μέσης θωρακικής και γαστροεσοφαγικής συμβολής. Ξεκινάμε και πάλι με δεξιά θωρακική προσπέλαση, συνήθως ρομποτικά, μετά ρομποτικά στην κοιλιά για κινητοποίηση του στομάχου και τελικά αριστερή τραχυλική τομή για την ολοκλήρωση της εκτομής και της αναστόμωσης. Πλέον εκτίματα γενικώς είναι παρόμοια με αυτά της Ivor Lewis διαθωρακικής εκτομής και να προσθέσουμε ότι αυτά τα χειρουργεία σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο παλιδρόμησης, συνήθως επειδή η αναστόμωση γίνεται ψηλά στο λαιμό και οι αναστομώσεις γίνονται εκτός του πεδίου ακτινοβολίας. Όπως αναφέραμε, οι περισσότεροι από αυτούς τους όγκους έχουν θεραπευτεί με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία προεγχειρητικά. Συγκεκριμένα για όγκους της γαστροεισοφαγικής συμβολής, τύπου 1 και 2 αντιμετωπίζονται συνήθως σαν καρκίνη του ισοφάγου με ισοφαγεκτομή. Τύπου 3 αντιμετωπίζονται συνήθως με εκτεταμένη γαστροεκτομή, επειδή έχουν εκτεταμένη επέκταση στο στομάχι. Λίγα λόγια για την ελάχιστα πνευματική ισοφαγεκτομή, η οποία είναι και η τεχνική επιλογής μας. Μπορεί να είναι πλήρης, δηλαδή σε όλα τα πεδία ελάχιστα πνευματικά ή συνδυαστικά. Είναι ασφαλής, έχει συγκρίσιμα ογκολογικά αποτελέσματα, έχει λιγότερες πνευμονικές επιπλοκές μεταγχειρητικά, μικρότερη απώλεια αίματος, συντομότερη διαμονή στην εντατική και στο νοσοκομείο γενικά, καλύτερο λεμφαδενικό καθαρισμό λόγω της κάμερας που χρησιμοποιούμε, χαμηλότερη θνησιμότητα στα 5 χρόνια και γρηγορότερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα ζωής, η οποία συνήθως σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα πόνου. Γι' αυτό και καταλαβαίνουμε γιατί είναι η επιλεγμένη μας τεχνική. Προφανώς έχει δυσκολότερη εκμάθηση και πρέπει να γίνεται σε κέντρα με μεγάλο όγκο περιστατικών από εξειδικευμένους χειρουργούς και ομάδες χειρουργείου. Το εύρος του λεμφαδενικού καθαρισμού είναι σημαντικό. Πρέπει πάντα να βγάζουμε όσο περισσότερους λεμφαδένες μπορούμε για ακριβή σταδιοποίηση. Τραχυλικός λεμφαδενικός καθαρισμός συνήθως δεν ενδείκνυται για καρκίνους της θωρακικής ή κοιλιακής μοίρας του ισοφάγου. Η καθιερωμένη πρακτική περιλαμβάνει λεμφαδενικό καθαρισμό δύο πεδίων, δηλαδή θωρακικά και κοιλιακά. Λίγα λόγια για το μόσχευμα. Όπως είπαμε, το στομάχι είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο, κυρίως γιατί είναι ανθεκτικό, έχει καλή αιμάτωση, έχει κατάλληλο μήκος και απαιτεί μία αναστόμωση. Αντενδείξεις προφανώς είναι όταν έχουμε προηγούμενα χειρουργία στο στομάχι, διήθηση από τον όγκο, ουλοποίηση από πεπτική ελκώδη νόσο ή γαστροπάρεση. Σαν δεύτερη επιλογή έχουμε το παχύ έντερο, κυρίως το αριστερό κόλον, το οποίο έχει επίσης καλή αιμάτωση με μικρές παραλλαγές και καλή διάμετρο, παρόμοια με αυτή του ισοφάγου, αλλά απαιτεί τρεις αναστομώσεις, μία στον τραχυλική μοίρα και δύο στην κοιλιά, και η τοποθέτησή του είναι συνήθως όπιστο περί τον αίχο. Sorry, συγγνώμη, όπιστο στερνική και όχι στο νοσοδωράκι. Επίσης έχει συχνή κολπωμάτωση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε επιπλοκές στο μέλλον. Νύστιδα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί είτε ως ελεύθερο μόσχευμα είτε ως Roux en Y, η οποία όμως έχει περιορισμένο μήκος και συνήθως απαιτεί μικροαγκιακή αναστόμωση στον τράχυλο για τη διατήρηση της αιμάτωσης. Συγκρίνοντας τις αναστομώσεις στην τραχυλική και στην ενδοθωρακική μοίρα, και οι δύο είναι ασφαλείς με συγκρίσιμα ογκολογικά αποτελέσματα, όπως είπαμε, αλλά η τραχυλική μοίρα έχει συχνότερη συχνότητα διαφυγής, αλλά είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί όταν αυτό συμβεί στον τράχυλο συγκριτικά με το θώρακα. Μία άλλη καθιερωμένη τακτική αποτελεί η πυλεροπλαστική ή πυλερομοιοτομή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αν και δεν υπάρχει σαφή ένδειξη στη βιβλιογραφία ότι ελαττώνει τη συχνότητα καθυστερημένης βαθιστικής εκένωσης μετά το χειρουργείο. Κάτι άλλο που εμείς κάνουμε ακόμα περισσότερα και από την πυλεροπλαστική είναι η ενέσεις Botox κατά τη διάρκεια του χειρουργείου στον πυλωρό. Αλλά αυτό προφανώς είναι προσωρινό και μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί μετά από μερικούς μήνες, αν ο ασθενής συνεχίζει και έχει καθυστερημένη γαστρική εκένωση. Η τοποθέτηση σωλήνων ενστιδοστομίας είναι επίσης καθιερωμένη τεχνική, είτε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, είτε προεγχειρητικά σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε αποφρακτικούς όγκους, υποσιτισμό ή δυσκολία ή δυσανεξία στη χημειοθεραπεία προεγχειρητικά. Λίγα λόγια για τη μεταγχειρητική πορεία.
Όλοι οι ασθενείς θα βγουν από χειρουργείο με ρινογαστρικό καθετήρα, ουροκαθετήρα και παροχετεύσεις στο θώρακα. Δεν υπάρχει συνήθως ένδειξη αντιβιωτικών παρά μόνο μία δόση προεγχειρητικά και διατηρούνται σε νηστεία για τις πρώτες 4 μέρες μετά το χειρουργείο. Στέλνουμε ημερήσια μιλάση από την παροχέτευση του θώρακα, έτσι ώστε να διαγνωστεί εγκαίρως μια πιθανή διαφυγή και να αντιμετωπιστεί. Και συνέχεια προχωράμε με εργαστηριακό έλεγχο, ακτινογραφία, προφυλακτική αντιπυκτική αγωγή, γάστρο προστασία, καθώς και παροχέτευση εκκρίσεων και έντονη κινητοποίηση των ασθενών. Την τέταρτη-πέμπτη μέρα κάνουμε βαριού οικογένεια για να ελέγξουμε και την αναστόμωση και τη γαστρική εκένωση. Αν όλα φαίνονται καλά, ο ρινογαστρικός καθετήρας αφαιρείται και προχωράμε με διαυγή υγρή διατροφή, η οποία μέχρι την 7η ημέρα συνήθως έχει γίνει πλήρης υγρή διατροφή. Και αν δεν υπάρχει δυσανεξία, αφαιρούνται οι παροχετεύσεις και συνήθως ο ασθενής πηγαίνει, παίρνει εξιτήριο την 7η ημέρα σε πλήρη υγρή διατροφή, με προοπτική μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες να μπορεί να είναι σε στερεά τροφή. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα, ευτυχώς, σε μεγάλα κέντρα με μεγάλη εμπειρία, δεν είναι υψηλή. Η θνησιμότητα 30 ημερών αναφέρεται έως και 6%. Πνευματικές επιπλοκές και η προχωρημένη ηλικία των ασθενών αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες νοσηρότητας. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι η θνησιμότητα της ισοφαγεκτομής είναι παρόμοια μεταξύ και κακοήθων και καλοήθων ενδείξεων. Και όπως είναι προφανές, εξειδικευμένα κέντρα με ομάδες έχουν καλύτερα ποσοστά και νοσηρότητας και θνησιμότητας. Επιπλοκές οι οποίες μπορούν να συμβούν μετά από ισοφαγεκτομή μπορεί να είναι γενικές, συστηματικές. Οι πιο συχνές είναι πνευμονικές, όπως πνευμονία, ηρεδίαση και πνευμονική εμβολή. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, συχνότερες μετά από διαθωρακικές προσπελάσεις και ανοιχτές προσπελάσεις, όπως η θωρακοτομή, λόγω αυξημένου πόνου. Καρδιακές επιπλοκές, όπως η κολπική μαρμαργή, η οποία συμβαίνει έως και σε 20% των περιπτώσεων, και αιμορραγία. Πιο ειδικές επιπλοκές του χειρουργείου αυτού καθ' αυτού είναι η ισχυμία, η νέκρωση του μοσχεύματος, η οποία αποτελεί φόβο για τους χειρουργούς, ουσιαστικά επειδή απαιτεί επιθετική αντιμετώπιση, ακόμα και χειρουργική εκτομή του μοσχεύματος με ισοφαγοστομία στον τράχυλο και επαναληπτικό χειρουργείο στο μέλλον με τη χρήση παχύας οντέρου. Αναστομωτική διαφυγή επίσης συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Εξαρτάται από την τεχνική, από την τοποθεσία της αναστόμωσης, όπως είπαμε, στον τράχυλο ή στο θώρακα, την τοποθεσία του μοσχεύματος ορθοτοπικά στο πίστιο μεσοθωράκιο ή οπισθοσταρνικά, την αιμάτωση και την τάση της αναστόμωσης. Άλλες επιπλοκές που μπορούν να συμβούν είναι η αναστομωτική στένωση, η οποία συνήθως αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά με διάταση, αλλά πρέπει πάντα να σκεφτούμε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει υποτροπή του όγκου ή ισχυμία στην αναστόμωση, άρα πάντα πρέπει να κοιτάξουμε ενδοσκοπικά. Τραυματισμός του παλίνδρομου λαρυγικού νεύρου ή ακόμα και χειλοθώρακας, ο οποίος συμβαίνει από τραυματισμό του θωρακικού πόρου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Γι' αυτό και πολλοί χειρουργοί προχωρούν με εμπειρική απολύνωση του θωρακικού πόρου κατά τη διάρκεια του πρώτου χειρουργείου. Λειτουργικές διαταραχές μπορούν επίσης να συμβούν, όπως δυσφαγία, καθυστερημένη γαστρική εκένωση, γι' αυτό και κάνουμε τις ενέσεις μπότοξ ή την πυλεροπλαστική, παλινδρόμηση, η οποία αντιμετωπίζεται με γάστρο προστασία και προκινητικούς παράγοντες στις περισσότερες των περιπτώσεων, σύνδρομο ντάμπινγκ ή μεταγχειρητικές διαφραγματοκύλες, οι οποίες είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Κλείνοντας και περιληπτικά, στις μέρες μας έχουμε αρκετά αυξημένη συχνότητα αδενοκαρκυνώματος, το οποίο είναι ο πιο συχνός τύπος στις αναπτυγμένες χώρες και κυρίως έχει σχέση με το δυτικό τρόπο ζωής, θα έλεγα. Όγκοι οι οποίοι είναι μέχρι T4α και περιλαμβάνουν ή διεισδύουν δομές οι οποίες χειρουργούνται είναι χειρουργικά περιστατικά. Ο καρκίνος του τραχυλικού ισοφάγου συνήθως διαγνώσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο και αντιμετωπίζεται συνήθως με συστηματική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία χωρίς χειρουργείο. Σε περιπτώσεις καρκίνου του θωρακικού ισοφάγου προτιμούμε την πλήρη διαθωρακική ισοφαγεκτομή
με τραχυλική ή θωρακική αναστόμωση και πλήρη λεμβαδενικό καθαρισμό 2x2. Εμείς προσωπικά προτιμούμε την iVolue τεχνική ρομποτικά και στην κοιλιά και στο θώρακα με αναστόμωση στο δεξιό θώρακα, πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό και τοποθέτηση νηστιδατομίας. Και για ασθενείς με καρκίνο της γαστροεισοφαγικής συμβολής, παρομοίως, παρόμοια τεχνική, πλήρη εισοφαγεκτομή και μερική εγκύγαστρεκτομή με ενδοθωρακική αναστόμωση, προφανώς εξαρτώμενη από το εύρος της γαστρικής επέκτασης του όγκου της νόσου. Ευχαριστώ πολύ. Θερμά ευχαριστούμε τον κύριο Κοντοπίδη για την εξαιρετική παρουσίασή του με τα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα και τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Ομολογώ ότι οι επιπλοκές είναι παρόμοιες ανεξάρτητα την παρουσία ή όχι κακοήθειας, άρα έχουν να κάνουν περισσότερο με το όργανο, τον ισοφάγο και το είδος των επεμβάσεων. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είμαι βέβαιος ότι θα το συζητήσουν στη συνέχεια. Ο επόμενος ομιλητής και συντονιστής της σημερινής παρουσίασης είναι ο Δίνος Κωνσταντινίδης, επιστημονικός διευθυντής του Ιατρικού Αθηνών, διευθυντής της Κλινικής Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής και πρόεδρος Παγκόσμιας Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής. Να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντινίδη που θα μας αναπτύξει το θέμα αντιμετώπιση καρκίνου στομάχου και παγκρέατος. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή κύριο Λιάπη για την πρόσκληση τη σημερινή. Θα ήθελα να αφιερώσω την σημερινή μου ομιλία στον αγαπημένο φίλο μου και συνεργάτη μου για πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος έφυγε ευνηδίως από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, τον γαστρεντερολόγο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος κανονικά σήμερα ήταν και προσκεκλημένος στην στρογγυλή τράπεζα αυτή. Επομένως, επειδή πολλά από αυτά που θα παρουσιάσω τα έχουμε κάνει σε συνεργασία με τον ίδιο, και επειδή η έλλειψή του είναι όντως σημαντική για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αλλά προσωπικά και για μένα, θα αφιερώνω αυτή την ομιλία και ελπίζω να με ακούει κάπου και να με παρακολουθεί. Ο ρόλος λοιπόν της ρομποτικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου, του στομάχου και του παγκρέατος. Είναι μια φοβερά δύσκολη νόσος. Οι κακοήθειες του ισοφάγου και του στομάχου αλλά και του παγκρέατος και προσπαθούμε να δώσουμε την ιδανικότερη λύση, να βρούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσεγγίζοντας την νόσο αυτή με πολλαπλές ειδικότητες όπως έχετε δει στη σημερινή συζήτηση, ομιλίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα αφενός από τον γαστρεντερολόγο τον κύριο Ρούσο, στη συνέχεια από τον κύριο Κοντοπίδη, τον θωρακοχειρουργό, τον οποίο θέλαμε να είναι εδώ στην Ελλάδα αλλά δεν έχουμε καταφέρει με το brain gain ακόμα. Ελπίζω να ζηλέψει και να γυρίσει και να τα καταφέρει να είναι κοντά μας κάποια στιγμή. Τρέχω όμως σε αυτά που θέλω λίγο να σας παρουσιάσω και θέλω να ευχαριστήσω και τους φοιτητές του European University of Cyprus, την Ιατρική Σχολή, που παρακολουθούν τις διαλέξεις αυτές στις κάθε Τετάρτης. Προτού προχωρήσω, σας προσκαλώ όλους που ενδιαφέρεστε για τις νέες τεχνολογίες στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής που θα γίνει στη Ρώμη 21-22-23 Νοεμβρίου, που ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής έχω και την μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος του συνεδρίου που θα παρουσιαστούν όλες οι εξελίξεις σε σχέση με τη ρομποτική χειρουργική για όλα τα όργανα που συμπεριλαμβάνονται φυσικά και τα όργανα για τα οποία συζητούμε σήμερα, ισοφάγο, στομάχι, πάνκρεας. Όντως, έχουμε ανάγκη της καλής τεχνολογίας για να γίνουμε καλύτεροι, ειδικά στη χειρουργική. Εμείς δουλεύουμε με εργαλεία. Μπορεί να έχουμε πραγματικά τέχνη και εκμάθηση τεχνικών, αν δεν έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε στα χέρια μας με τα σημερινά δεδομένα, πολλές φορές δεν καταφέρουμε δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, πάρει το αποτέλεσμα. Επομένως, για τους λόγους που βλέπετε,
Εμείς θέλουμε ό,τι καλύτερο στα χέρια μας για να φανούμε πολύ αποτελεσματικότεροι σε αυτό που κάνουμε στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο κόστος. Από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε ποιο είναι το οικονομικό όφελος. Όχι μόνο το λειτουργικό ή το επί της ασθένειας, αλλά και τι οικονομικό όφελος έχει να πάρουμε έναν ασθενή με ελάχιστα τραυματική στο χειρουργείο τεχνική, δηλαδή αντί να κάνουμε ανοιχτή επέμβαση, να κάνουμε θωρακοσκοπική ή λαπαροσκοπική ή ρομποτική, και όλα αυτά φυσικά έχουν κόστος που, αν λαμβάνει κανείς υπόψη το ότι είναι ανέμακτες οι επεμβάσεις, ότι έχουν λιγότερη μετεχειρητική ταλαιπωρία, που σημαίνει δεν έχουν ανάγκη μεγάλων δόσεων ναρκωτικών, λειτουργεί καλύτερα το πεπτικό τους, έχουν πολύ 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 ελαχιστοποίηση των μετεχειρητικών λοιμώξεων του τραύματος, γιατί δεν έχουμε μεγάλα τραύματα. Πολύ μικρή ανάγκη νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε πλεονεκτήματα που έχουν σχέση με θρομβοεμβολές, με γρήγορη αναχώρηση από το νοσοκομείο. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Τα λάβαμε υπόψη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη δεκαετία του 80, τέλος δεκαετίας του 80, αρχίσαμε σιγά σιγά να σκεπτόμαστε άλλους τρόπους προσέγγισης των οργάνων της κοιλιάς και του θώρακος και όχι μόνο, και πήγαμε στη λαπαροσκοπική και αργότερα στη ρομποτική λαπαροσκοπική χειρουργική. Και εδώ φαίνονται οι εξελίξεις που είχαν εφαρμογή όχι μόνο στις καλοήθεις παθήσεις, χολοκυστεκτομίες, κολιποειδεκτομή, κύλες κτλ, αλλά κυρίως στην ογκολογική προσέγγιση με ελάχιστα τραυματικές τεχνικές για τα διάφορα όργανα του σώματος. Όταν το 2000 έγινε αυτή η ανακοίνωση ότι έγινε έγκριση από το FDA της χρήσης ρομποτικών συστημάτων για χειρουργική πάλουσας καρδιάς, αυτό λέει αυτή η διαφάνεια που λέει το Scientific American, παράλληλα με την ανακοίνωση για το Wi-Fi, πάνε παράλληλα η ρομποτική χειρουργική με το Wi-Fi, τότε σκεφτήκαμε ότι μάλλον θα αργήσουν, θα περάσουν πολλά χρόνια για να έχουμε δυνατότητα να χειρουργούμε με ρομποτικά συστήματα. Έκαναμε λάθος. Και εδώ το είπανε Da Vinci το σύστημα το πρώτο, και ο κόσμος βέβαια καταλαβαίνει ότι μιλάμε για έναν εξαιρετικά ευφυή, πολυταλαντούχο για την εποχή του άνθρωπο, του οποίου το όνομα έδωσαν στο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε. Διαφωνώ πλήρως, έπρεπε να το λένε Αρχιμίδης, γιατί χρησιμοποιήθηκαν εδώ οι αρχές του Αρχιμίδη κτλ. Σε μια άλλη ομιλία ίσως να αναφερθούμε σε αυτό. Τεχνολογία καταπληκτική από όλες τις απόψεις, είτε είναι συρραπτικά, είτε είναι διαθερμίες, είτε είναι εικόνα τρισδιάστατη, είναι η μεγένθηση, είναι η ευελιξία των εργαλείων, των οργάνων, όλα αυτά τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε στα χέρια μας αυτά που χρειαζόμαστε για να προσεγγίσουμε σε πολύ δύσκολη περιοχή του σώματος. Όταν μιλάμε για ισοφάγο, μιλάμε για ένα όργανο το οποίο είναι πίσω από την καρδιά, μπροστά από την αορτή, δεξιά-αριστερά είναι ο πλευρικός ή πεζοκότας, που σημαίνει να μην μπούμε στα ημιθωράκια και έχουμε πνευμαθώρακα και έχουμε άλλα προβλήματα. Μιλάμε για επεμβάσεις οι οποίες είναι φοβερά εξειδικευμένες, που όλα πρέπει να πάνε τέλεια, και εμείς φυσικά αυτό το στόχο έχουμε με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Από εκεί και πέρα βέβαια βασιζόμαστε μετά στην επούλωση. Τι φροντίζουμε με τις τεχνολογίες αυτές? Να έχουμε πάρα πολύ καλή αιμάτωση της αναστόμωσης. Αν μιλάμε για αναστόμωση στις χειρουργικές επεμβάσεις στο μάχου ισοφάγου, αν μιλάμε για αναστόμωση στο πάνκρεας, εδώ μας διευκολύνει πάρα πολύ η τεχνολογία της πήγο-λαμπίδας, τεχνολογία ICG, που είναι Fluorescence Imaging Systems, δηλαδή εννοεί ο αναισθησιολόγος μια ουσία η οποία μας διευκολύνει να βλέπουμε τις αρτηρίες άμεσα, και βέβαια μετά τις φλέβες, λεφαδένες, και να έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στις αναστομώσεις μας. Έτσι ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να έχουμε προβλήματα μετεγχειρητικά, με κακή αιμάτωση, από τις μελέτες βέβαια που έχουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό, η διαφυγή οφείλεται σε αυτό. Και έχουν έρθει καινούργιες τεχνολογίες με το διαμέσου μίας τομής θωρακοσκοπική χειρουργική ή
λαπαροσκοπική, δηλαδή ρομποτική στην κοιλιά, που με το εργαλείο αυτό που βλέπετε, το οποίο έχουμε την τιμή να πούμε ότι αυτή η τεχνική ξεκίνησε από εδώ, από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 1η Μαρτίου του 2011. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επεμβάσεων με τις τεχνολογίες που είχαμε διαθέσιμες και τώρα εξελίχθηκε η τεχνολογία αυτή και πιστεύουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο θα είναι διαθέσιμο στο δικό μας το νοσοκομείο, γιατί μόλις τώρα έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στην Αμερική αυτό, όπως και το επόμενο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής, το Da Vinci, εξελίσσεται στο Generation 5, το οποίο έχει 10.000 βελτιώσεις πάνω του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άμα λοιπόν μιλάμε για κακοήθεις παθήσεις, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μήπως κόβουμε δρόμο να πάμε να κάνουμε μια επέμβαση οπουδήποτε στο σώμα το ανθρώπινο με έναν τρόπο διαφορετικό, επειδή είναι και καινούργιος και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να έχουν γίνει μελέτες. Έχουν προηγηθεί μελέτες. Έχουν γίνει συγκριτικές μελέτες. Έχουμε αποφασίσει ότι με την ελάχιστα τραυματική χειρουργική minimally invasive surgery, είτε λαπαροσκοπικά, είτε με την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής, που σημαίνει μια καλύτερη λαπαροσκοπική τεχνική, τη ρομποτική, τα αποτελέσματα τα ογκολογικά είναι εξίσου καλά με μια ανοιχτή επέμβαση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα, αλλά ήδη αρκετά χρόνια πριν, το 2009, στην Αμερική, σε πολύ μεγάλα κέντρα αναφοράς για κακοήθειες γενικότερα, είτε είναι γενικής χειρουργικής, είτε είναι ουρολογίας, είτε γυναικολογίας, χρησιμοποιούνται οι ρομποτικές τεχνικές για να έχουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερο. Και βλέπετε μόνο στη διαφάνεια αυτή το ότι έχουμε τρισδιάστατη εικόνα, έχουμε σταθερή εικόνα, ότι έχουμε ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λίμωξης. Έχουμε non-touch technique. Προσπαθούμε να μην ακουμπούμε εκεί που είναι ο όγκος. Προσπαθούμε να μην σταζιέμαι για να μην μεταφέρει κύτταρα. Δίνουμε σημασία σε λεπτομέρειες που παλιότερα δεν είχαμε και τρόπο να το κάνουμε αυτό. Ενώ τώρα με τις νέες τεχνικές η προσοχή μας είναι, όπως βλέπετε εδώ έχει μία γάζα, δεν στάζει σταγόνα αίμα. Κάνουμε ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο στην άνω μεσεντέριο, στο σύνδρομο άνω μεσεντερίου αρτηρίας, που πιέζεται το 12 δάχτυλο και δυσκολεύεται να περάσει τροφή σε ένα κοριτσάκι 13 χρονών. Εμείς επεμβαίνουμε, ξεκολλάμε κατά κάποιο τρόπο τις μεμβράνες που είναι φυσιολογικές, εμείς τις λέμε και συμφύσεις, για να μπορεί να ελευθερωθεί. Από κάτω εδώ βλέπετε την κάτω κύλη φλέβα. Εδώ από την άλλη μεριά 12 δάχτυλο πάνκρεας και όλα αυτά με τον χειρουργό καθήμενο. Δίνουμε λοιπόν και μεγάλη σημασία στην εργονομία του χειρουργού. Εφόσον τα εργαλεία έχουν κινητικότητα, όπως τα χέρια μας, αλλά στο τελευταίο περίπου 1,5 εκατοστό, όπως βλέπετε εδώ στις εικόνες, αυτό μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε δύσβατα σημεία και δύσκολα με τα εργαλεία αυτά που χρησιμοποιούμε και έτσι κάνουμε πολλές φορές τα αδύνατα δυνατά. Κάνουμε τα δύσκολα εύκολα και ο χειρουργός έχει λιγότερο στρες επειδή έχει καλύτερη δυνατότητα να βλέπει και να αποφεύγει την διασπορά. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν τις εξελίξεις της τεχνολογίας αυτής και θα αναφερθώ στη δική μας εδώ εμπειρία από το 2006, πάρα πολύ πρόημα. Δηλαδή, μέσα σε λίγα χρόνια μπορέσαμε, έχοντας μια τεράστια εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική που σήμερα είναι πάνω από 17.000 και περιλαμβάνει επεμβάσεις είτε είναι ισοφάγου, είτε στομάχου, που είναι και το σημερινό μας θέμα, είτε παγκρέατος, αλλά όλη την ογκολογία του πεπτικού, μαζί με καλοήθεις παθήσεις, όπως είναι η βαριατρική, οι κύλες και πολλά θέματα γυναικολογικά. Πήγαμε στη ρομποτική εμπειρία, που είναι πάνω από 5.000 επεμβάσεις ήδη, και βλέπετε ότι σε αυτό το κατάλογο εδώ έχουμε προσθέσει και την επέμβαση Whipple και κάποιες άλλες επεμβάσεις του παγκρέατος πάρα πολύ δύσκολες. Στην περιοχή μας εδώ, Ελλάδα-Κύπρο, κάναμε μια μελέτη πριν από μερικά έτη, το 2018 δημοσιεύτηκε, που βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη αύξηση των επεμβάσεων γενικότερα για την περιοχή αυτή που, εντάξει, ξεκινήσαμε σύντομα βέβαια εμείς, όπως είπαμε νωρίτερα, αλλά και πολλά άλλα νοσοκομεία έχουν εφαρμόσει τις τεχνικές αυτές. Ο στόμαχος, το στομάχι,
έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να δώσουμε σημασία κατά την ώρα του χειρουργείου, αφού πρώτα έχουμε μελετήσει τέλεια το τι ψάχνουμε, τι πάμε να κάνουμε, τι χρειαζόμαστε πρώτου χειρουργείου για να μπούμε καλά διαβασμένοι στο χειρουργείο, να έχουμε αποφασίσει η νόσος είναι θεραπεύσιμη από το χειρουργό ή μήπως χρειάζεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία ή καμιά φορά ακτινοβολία. Είναι λοιπόν ένα θέμα συζήτησης της, του Ογκολογικού Συμβουλίου, του MTT όπως λέμε, που είναι πολλές φορές η ένδειξη να προηγηθεί θεραπεία άλλη, χημειοθεραπεία, για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα, τα χειρουργικά αργότερα, όταν εμείς θα πάμε εκεί με τις τεχνικές που ξέρουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό χειρουργείο. Τα ανέφεραν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές και νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ο κύριος Κοντοπίδης το έβαλε στα ελληνικά, γιατί είναι στην Αμερική, εγώ το βάζω στα αγγλικά γιατί είμαι στην Ελλάδα. Αυτές που οι τεχνικές που ανέφερε, τις βλέπετε εδώ, σε πώς μπορούμε με τρόπο χρησιμοποίησης της νέας τεχνολογίας της ρομποτικής να δώσουμε λύση στα διάφορα τμήματα του ισοφάγου και βέβαια από εκεί και πέρα να πάμε στο στόμαχο. Όντως, για τον ισοφάγο αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, τα κέντρα αναφοράς που χρησιμοποίησαν πολύ πρώιμα την τεχνολογία της λαπαροσκόπησης, θωρακοσκόπησης, για να μπορέσουν να δώσουν λύσεις στις επεμβάσεις του ισοφάγου, επιτόπου εφόσον ξεκίνησαν με ρομποτική, βρέθηκαν αρκετά πλεονεκτήματα που έχουν σχέση με την παρασκευή, το surgical dissection, με το λεμφαδενικό καθαρισμό μεγάλης σημασίας και βέβαια αυτές είναι βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και πάνω στις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε εάν έχουμε χρόνο αργότερα. Όντως γίνεται κουβέντα επιστημονικά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να δούμε συγκριτικές μελέτες. Τώρα μιλάμε για experts opinions. Μιλάμε για τι βλέπουμε στην καθημερινότητά μας όταν αποφεύγουμε μία τομή, είτε είναι θώρακος, είτε κοιλιάς, είτε συχνά και τα δύο μαζί. Βλέπουμε πλεονεκτήματα τα οποία δεν τα είχαμε προηγούμενα. Βλέπουμε ότι αυτές οι τεχνικές με τη ρομποτική τεχνολογία βοηθούν να έχουμε καλύτερα γενικότερα αποτελέσματα που μας δίνουν το OK, να το πω έτσι επιστημονικά, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για να έχουμε εξίσου καλό και εφόσον πιστεύουμε ότι έχουμε και καλύτερο ακόμα αποτέλεσμα για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπλοκές. Είπαμε ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι είτε ανοίξουμε το κοιλιακό τείχομα είτε το θωρακικό για να αφαιρέσουμε τον ισοφάγο ή το στομάχι ή το πάνκρες ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον γίνει σωστή η τεχνική, το αποτέλεσμα το ογκολογικό είναι παρόμοιο είτε γίνει με τον ανοιχτό ή με το ελάχιστα τραυματικό τρόπο. Όμως, ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές της τομής και όλων αυτών που έχουν να κάνουν με την τομή, με την ενδοσκοπική χειρουργική και ειδικότερα με τη ρομποτική. Και χάρηκα που ο συνάδελφος από την Αμερική, ο καθηγητής κ. Κοντοπίδης, ανέφερε σε πολλαπλά σχόλια που έκανε τη ρομποτική χειρουργική. Ξέρω ότι είναι ένας από τους πιο ειδικούς πάνω στον τομέα αυτόν. Τι μας είπαν οι συνάδελφοι? Ο κατώτερος ισοφάγος παθαίνει αδενοκαρκίνωμα που πιθανότατα οφείλεται στην παλινδρόμηση. Εδώ όμως είναι ένα θέμα συζήτησης για το οποίο προσωπικά καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακολουθώντας βέβαια τις εξελίξεις της επιστήμης μου, της γενικής χειρουργικής, των τεχνικών που εφαρμόζουμε και των αποτελεσμάτων που έχουμε. Πότε θα πάθει καρκίνο κατώτερου ισοφάγου κάποιος? Σε μεγάλο βαθμό αυτός ο καρκίνος είναι αδενοκαρκίνωμα. Τι σημαίνει αδενοκαρκίνωμα? Τα κύτταρα του ισοφάγου μέχρι εκεί που τελειώνει ο ισοφάγος είναι πλακώδη, είναι πλακώδες επιθήλιο. Αδενοκαρκίνωμα είναι αυτό το τελευταίο 5 χιλιοστά του ισοφάγου, το οποίο δέχεται υγρά από το στομάχι και εδώ συμβαίνουν αλλαγές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, που μέλι σημαίνει ισοφαγίτιδα καταρχάς, πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού,
Μπάρετ ισοφάγος για τον οποίο μίλησε ο κύριος Ρούσο, και από τον Μπάρετ και μετά ξεκινάνε τα επικίνδυνα και κακοήθειες. Τι λέμε εμείς οι χειρουργοί, είναι ανάγκη να δέχεται ο ισοφάγος όλο αυτό το γαστικό περιεχόμενο? Δεν είναι. Τι να κάνουμε, να το δώσουμε τη κριτική αγωγή, δηλαδή να μην παίρνει, να κάνει μια διατροφή διαφορετική, να παίρνει και τα φάρμακα, να μην έχει οξύ στο μάχη. Και τι μας λέει η βιβλιογραφία, το 17 το περιοδικό Gastroenterology, έκανε μια πάρα πολύ εκτεταμένη αναφορά στις επιπλοκές των φαρμάκων που σταματούν την παραγωγή οξέως, των πρώτων pump inhibitors, που είναι η αναστολής αντλίας πρωτονίου, που σημαίνει τα φάρμακα που παράγουν, μπλοκάρουν την παραγωγή οξέως από το στομάχι. Άρα το στομάχι δεν έχει οξύ, αλλά έχει αλκαλικά. Έχει περιεχόμενο με χολή και παγκρετικά υγρά, οπότε αυτά είναι αλκαλικά, δεν δημιουργούν οξύτητα στον ισοφάγο, δεν έχει τα συμπτώματα της πανιδρόμησης ο ασθενής και των βελτιώνουν. Και πάμε εδώ και βλέπουμε τι επιπλοκές μπορούμε να έχουμε από τα φάρμακα, είτε νεφρική ανεπάρκεια, είτε επίδραση πάνω στη λειτουργία του εγκεφάλου, dementia, αυτό μας τρομάζει, αναχρειάζονται παραπάνω μελέτες εδώ, κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης, πολλαπλές λοιμώξεις εντέρου κτλ. Τι λέμε εμείς οι χειρουργοί, δεν πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε στον ασθενή και να του πούμε, αφού έχεις ένα μηχανικό πρόβλημα, αφού έφυγε το στομάχι πάνω από το διάφραγμα, αφού δεν λειτουργεί ο μηχανισμός του κατώτερου εισαγωγικού σφυγκτήρα, γιατί να μην πάμε να το διορθώσουμε, να επαναφέρουμε τον ισοφάγο κάτω από το διάφραγμα τουλάχιστον 2 εκατοστά, πρέπει να είναι κανονικά η ανατομία μας, είναι να έχουμε τουλάχιστον ένα μέρος του ισοφάγου κάτω από το διάφραγμα. Το είπαν και οι δύο ομιλητές πριν. Εμείς θέλουμε να έχουμε αρκετά εκατοστά πιο κάτω για να έχουμε κλείσει το διάφραγμα, τα σκέλη όπως βλέπετε εδώ, να σταματήσει, να δέχεται πάλι ο ισοφάγος πίεση από το διάφραγμα και επίσης να κινητοποιήσουμε τον ισοφάγο από το σπλήνα για να κάνουμε μια χαλαρή μικρού μήκους στολοπλαστική, είτε Nissen είτε 270 μοιρών που λέγεται τουπέ, αφού κάνουμε μελέτη στον ασθενή με μανομετρία, με διάβαση, με γαστροσκόπηση εννοείται. Εδώ είναι το πνευμονογαστρικό το πρόστιο. Εδώ θα δούμε σε λίγο το οπίστιο. Οι ανατομικές δομές φαίνονται τέλεια. Άμα ξέρει ο χειρουργός να κάνει την επέμβαση αυτή, είναι απόλυτα ασφαλής με αυτή την τεχνολογία. Προσωπικά στη δική μας κλινική, το δικό μου το team, έχουμε εγκαταλείψει τη λαπαροσκοπική προσέγγιση αντιμετώπισης της διαφραγματοκύλης και της θολοπλαστικής από την ημέρα που ξεκινήσαμε να κάνουμε χρήση του ρομποτικού συστήματος από το 2006 και μετά. Και έχουμε δει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το πιο σύνηθες, μια πιο απλή μορφή διαφραγματοκύλης που θα βάλουμε πράγμα, θα βάλουμε ράματα, θα κλείσουμε όπως σας δείχνω εδώ και θα κάνουμε θολοπλαστική. Δεν μας έρχονται αυτοί οι ασθενείς συχνά. Μας έρχονται αυτοί που έχει φύγει ο στόμαχος πάνω από το διάφραγμα, έχει γίνει μια κινητοποίηση του θόλου, του επιπλώου πολλές φορές, του παχαίως εντέρου στο θώρακα. Βλέπετε εδώ τι περιεχόμενο έχει πίσω από την καρδιά, το οπίστιο μεσοθωράκιο, πόσα βάσανα υποφέρει αυτός ο άνθρωπος και πρέπει τώρα εμείς να μπούμε να διορθώσουμε το πρόβλημά του με την ίδια τεχνική που σας έδειξα προηγουμένως. Άλλες περιπτώσεις που έχουν το λεπτό έντερο που έχει ανέβει στο θώρακα, άρα εδώ έχουμε επίσης προβλήματα μηχανικής φύσεως, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο δύσκολο, υπάρχουν ακόμα και πιο δύσκολο από αυτό που σας δείχνω, που έχει φύγει το λεπτό έντερο, το εγκάρσιο, το παχύ έντερο, ο στόμαχος, όλα στο θώρακα, ο ασθενής έχει αποφρακτικό ηλαιό στο θώρακα και μας καλούν να τον δούμε γιατί έχει όλες τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες επιπλοκές, ενώ θα μπορούσε πάρα πολλά χρόνια πριν και να έχει χειρουργηθεί και να έχουμε λύσει το πρόβλημα της παλινδρόμησης και να μην υποφέρει ο άνθρωπος αυτός και να μην έχει όλα τα συμπτώματα αλλά και τους κινδύνους από την παλινδρόμηση. Τώρα, τα είπα αυτά, διότι τι λέμε στον κόσμο, προληπτική ιατρική. Τι θέλουμε να του πούμε, κάνε κάτι να αποφύγεις
τον ισοφάγο σου να πάθει καρκίνο. Δυστυχώς όμως, ό,τι και να το πούμε, ό,τι και να το κάνουμε, είναι ενδεχόμενο να συμβεί αυτό και όταν θα έρθει ο ασθενής μας και θα το διαγνώσουμε με καρκίνο κατώτερου ισοφάγου, γιατί τώρα εκεί μπαίνει η δική μας ειδικότητα, αν είναι πιο ψηλά, μιλάμε για αυτά που είπε ο κ. Κοντοπίδης, οπότε δεν θα επανέλθω εκεί. Αν όμως έχουμε καρκίνο στο στόμαχο, εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι επέμβαση θα χρειαστεί, εφόσον έχουμε πάρει την απόφαση και χειρουργείο, ποιους λεφαδένες θα πρέπει να αφαιρέσουμε, τι μέρος του στομάχου θα αφήσουμε, αν πρέπει να αφήσουμε κάποιο μέρος, πόσο ψηλά πάνω στον ισοφάγο θα πάμε ένα εκατοστό, δύο, τρία, ανάλογα λοιπόν με το που είναι το κάθε, συγγνώμη, σε κάθε ασθενή το πρόβλημά του. Άρα, personalized medicine, personalized, εξατομικευμένη χειρουργική για την προκειμένη περίπτωση, εξατομικευμένη ιατρική γενικότερα. Αυτά είναι που πρέπει να γίνουν σε ασθενείς που έχουν καρκίνο στο ισοφάγου, κατώτερου ισοφάγου, πιο πολύ όμως του στομάχου. Δείχνω την εικόνα των λεφαδενικών καθαρισμών, γιατί θα δείτε και θα μελετήσετε όσοι σας ενδιαφέρει το αντικείμενο αυτό, ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον λεφαδενικό καθαρισμό. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι από πλευράς δικής μας χειρουργικής τεχνικής είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε λεφαδενικό καθαρισμό σε όποιο σημείο σας δείχνω, αυτό που μπορεί να είναι ο λεφαδενικός καθαρισμός D2, που σημαίνει εκτεταμένος λεφαδενικός καθαρισμός για να φύγουν οι λεφαδένες γύρω από το στόμαχο, όταν θα πάμε να κάνουμε μία επέμβαση η οποία θα είναι θεραπευτική. Γιατί αν είναι παρηγορική, εκεί δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να δώσουμε λύση, αν έχουμε αποφρακτικό κάπου, να αφαιρέσουμε το μέρος του στομάχου για να μπορεί να το επανορθώσουμε μετά με κάποια bypass για να μπορεί να τρώει ο ασθενής. Μας ενδιαφέρει όμως εμάς η θεραπεία του ασθενούς. Άμα δείχνω εδώ ότι η βλάβη μου είναι ψηλά στο θόλο του στομάχου, εξορισμού πρέπει να γίνει ολική γαστρεκτομή. Άμα το πρόβλημα είναι πιο χαμηλά, έχω το δικαίωμα να κρατήσω το θόλο αρκετά εκατοστά μακριά από εκεί που είναι η νόσος και να χρησιμοποιήσω τεχνική αναστόμωσης, η οποία σήμερα το πιο στάνταρ, θα έλεγα, όσον αφορά την αποκατάσταση, είναι η τεχνική Roux-en-Y. Δηλαδή, όπως έχουμε αφαιρέσει το στόμαχο και έχουμε αφήσει ένα μέρος του πάνω ψηλά, αφήνουμε το δωδεκαδάκτυλο, το έχουμε κλείσει, εδώ είναι το δωδεκαδάκτυλο, στη συνέχεια κόβουμε πιο χαμηλά το πρώτο τμήμα της νίσθηδος και φέρνουμε την νίσθηδα και την αναστομώνουμε με το στόμαχο και το δωδεκαδάκτυλο με την νίσθηδα, οπότε η τροφή μπαίνει στο στομάχι, το λίγο που έχει μείνει περνάει στην νίσθηδα που είναι ενωμένη με το στομάχι, συναντά τις εκκρίσεις του παγκρέατος και της χολής για να γίνει η πέψη. Αυτό για όσους δεν έχουν τεχνική γνώση των επεμβάσεων αυτό. Παλιότερα χρησιμοποίησαμε την Billroth 2, που σημαίνει ότι φέρναμε το 12 δάκτυλο, το ενώναμε εδώ με το στομάχι και κάναμε μια αναστόμωση που όμως είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με αλκαλική εισρωή υγρών στο στόμαχο και πολλές φορές και παλινδρόμηση, και αυτό μας οδηγούσε μετά να πάμε να κάνουμε άλλες επεμβάσεις, να διορθώνουμε αυτό που βλέπετε εδώ στην Roux-en-Y. Όταν έχουμε ολική γαστρεκτομή, εκεί τα βάσανα είναι πιο μεγάλα, είναι πιο δύσκολη η τεχνική αυτή, είναι πολύ πιο επικίνδυνη, γιατί πρέπει να βρούμε τρόπο, αφού αφαιρεθεί ο στόμαχος όλος, αφαιρεθούν οι λεφαδένες και ό,τι άλλο χρειαστεί στην περίπτωση της γαστρεκτομής της ολικής και να πάμε σε ισοφάγο υγιή, τον ελέγχουμε με ταχεία βιοψία. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω μια επέμβαση γαστρεκτομής όποια και να είναι και να μην έχω ταχεία βιοψία από τους παθολογοανατόμους να μου δώσουν τη βεβαίωση ότι είναι ελεύθερα τα όρια εκτομής, ότι απέχει ο όγκος από τα όρια εκτομής όσο πρέπει, ούτως ώστε να μπορέσω εγώ μετά να κάνω μια αναστόμωση με τον ισοφάγο. Εδώ οι δυσκολίες πολλές φορές είναι μεγάλες, γιατί δουλεύουμε πια στο οπίσθιο μεσοθωράκιο.
προτιμάμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό με διακυλιακή προσέγγιση, γιατί μπορούμε να μπούμε στο Μεσοθωράκιο, αφού κάνουμε τις διαπραγματοκύρες που σας έδειξα νωρίτερα και μπαίνουμε στο χώρο αυτό πάρα πολύ συχνά με μια εμπειρία τεράστια. Ξεπερνάει τις 1.500 με 2.000 επεμβάσεις όσον αφορά τις διαπραγματοκύρες. Καταλαβαίνετε ότι το να φτάσουμε στο πίσω Μεσοθωράκιο και να φέρουμε το λεπτό έντερο να το ενώσουμε εκεί, αυτό εξαρτάται αν ο όγκος έχει φύγει τελείως, έχουμε καθαρά όρια και κάνουμε την αναστόμωση. Νέες τεχνικές τώρα με την τεχνική πυγολαμπίδα στο ICG μας επιτρέπουν να βρίσκουμε, αφενός να μαρκάρουμε σε ποιο σημείο είναι η νόσος. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα και νωρίτερα, το non-touch technique. Άρα, ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεται η νόσος, τη βλέπω με το ρομποτικό μου λαπαροσκόπιο και θα πάω μακριά από το σημείο εκείνο πάνω και κάτω για να κάνω την εκτομή. Όμως, νέες μελέτες μας οδηγούν στο ότι μπορεί επίσης η τεχνική αυτή της ICG, αν έχει ενεθεί την προηγούμενη μέρα από τον γαστρεντερολόγο όταν θα κάνει το marking, να βάλει την ουσία αυτή ούτως ώστε εμείς την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να εντοπίσουμε λεφαδένες. Υπάρχουν τεχνικές αναφορές για την τεχνική. Προσπαθούμε και εμείς να τις εφαρμόσουμε για να έχουμε τη δυνατότητα να μην κάνουμε λιγότερο από ό,τι πρέπει ή καμιά φορά περισσότερο. Όπως ξέρετε, ο φρουρός λεφαδένας είναι θέμα συζήτησης για πάρα πολλά όργανα. Για το μαστό ξέρουμε, για το γυναικολογικό καρκίνο ξέρουμε. Τώρα δουλεύουμε στο έντερο και στο στομάχι. Εδώ φαίνεται πόσο καθαρά βλέπουμε τον ισοφάγο. Κάνουμε μια γαστρεκτομή για ένα τζιστ, ένας όγκος που δεν έχει γίνει κακοήθεια ακόμα, αλλά θα αφαιρέσουμε ένα μέρος του κατώτερου ισοφάγου, ένα μέρος του θόλου του στομάχου και θα κάνουμε αναστόμωση. Εδώ βλέπετε τον όγκο του στομάχου. Αυτό λέγεται τζιστ, είναι όγκος ο οποίος είναι στο έλασον τόξο και αιμορραγή. Μιλάμε για έναν ασθενή άνω των 90 ετών. Εδώ μπαίνουμε ρομποτικά, θα κινητοποιήσουμε, θα διατηρήσουμε την αιμάτωση του στομάχου από πάνω και από κάτω όπως πρέπει και θα κάνουμε εκτομή με το stapler, όπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα, με τον ίδιο τρόπο. Θα πάμε να αφαιρέσουμε τον όγκο αυτό του στομάχου, κρατώντας το υπόλοιπο του στομάχου και έτσι ελαχιστοποιούνται οι μεταχειρητικές επιπλοκές για τον ασθενή αυτόν. Και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία, επειδή δουλεύουμε κατά κανόνα με ελαχίστη απώλεια αίματος, να χειρουργούμε και ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας. Εδώ φαίνεται αίμα, δεν είμαστε πάντα τελείως ανέμακτοι, αλλά όχι όμως σε βαθμό για να κάνουμε μεταγγίσεις. Και εδώ φαίνεται πώς κάνουμε την αναστόμωση, πια του στομάχου με το έντερο, οπότε ή με το στόμαχο στην περίπτωση, είναι το purse string που βάζουμε στην περίπτωση αυτή. Είναι βέβαια τεχνικές πολύ εξελιγμένες και πολύ ασφαλείς. Πάλι βλέπετε εδώ πόσο καθαρά βλέπουμε, πόσο ανατομικά είναι τα όρια μας. Δεν θέλω να κουράσω εδώ με πολλά βίντεο, γιατί έχω πολλά να σας πω. Σε περιπτώσεις που έχουμε όγκο ψηλά στο στομάχι και όταν βέβαια η επέμβασή μας συμπεριλαμβάνει και την επιπλοεκτομή στα πλαίσια του λεφαδενικού καθαρισμού, όταν πρέπει να πάμε να καθαρίσουμε τους λεφαδένες, όλους αυτούς για τους οποίους έκανα συζήτηση νωρίτερα, όταν αυτοί οι ασθενείς μπορεί να έχουν προηγούμενα χειρουργία, εμείς πρέπει να δώσουμε τεράστια προσοχή στη λεπτομέρεια για αυτό που θα κάνουμε. Η τεχνική που εφαρμόζουμε σήμερα, κατά τη βιβλιογραφία που τρέχει αυτή τη στιγμή, αποτελεί μια seismic change in surgical practice that is here to stay. Τι λένε εδώ οι συνάδελφοί μου? Ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας σήμερα για τη χειρουργική του στομάχου, ισοφάγου κτλ., η ρομποτική, είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή τεχνολογία που είναι εδώ για να μείνει, γιατί μας δίνει αποτελέσματα άριστα, εφόσον φυσικά η ομάδα χειρουργική έχει τη γνώση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να αφαιρέσει τους λεφαδένες και να αφαιρέσει την νόσο και να κάνει τις αναστομώσεις και να παρακολουθήσει τον ασθενή μεταχειρητικά. Επομένως, για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τη δική μας την ομάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2006, οι επεμβάσεις του στομάχου
που έχουν σχέση με κακοήθεια και μας εμπιστεύονται οι ασθενείς, τους προτείνουμε και τους προωθούμε στην αντιμετώπιση τους να γίνεται ρομποτικά. Αποφεύγουμε την ανοιχτή χειρουργική, παρά μόνο εάν υπάρχει ένδειξη για ανοιχτή επέμβαση, που αυτό είναι πολύ λιγότερο από 1%. Όταν έχουμε ψηλά στον ισοφάγο πρόβλημα και πρέπει να κινητοποιήσουμε το στόμαχο για να ανέβει στο θώρακα, να γίνει αναστόμωση ή για να γίνει μεγάλος γαστρικός σωλήνας για να ανέβει στο τράχυλο, εκεί σε συνεργασία με την ομάδα που θα κάνει την αναστόμωση στο θώρακα ή στο τράχυλο, κάνουμε τους αντίστοιχους χειρισμούς για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Εντάκει, θα σας πω λίγα λόγια για τη χειρουργική παγκρέατος. Όλες οι επεμβάσεις παγκρέατος που έχουν ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση, στην ομάδα μας τις αντιμετωπίζουμε κατά κανόνα με ρομποτική προσέγγιση. Πάντα δίνουμε σημασία στις κακοήθειες φυσικά, που πρέπει να μελετηθούν τέλεια προτού αποφασίσουμε να δούμε χειρουργείο. Δεν μπαίνουμε για να δούμε αν έχει δυνατότητα να αφαιρεθεί ο όγκος. Σπάνια θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει από πριν να το ξέρουμε. Μας βοηθά πάρα πολύ η ενδοσκόπηση, ο αξονικός, ο μαγνητικός, το PET, η ενδοσκοπική αξιολόγηση με το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και η αξονική αγγιογραφία. Όλα θα πρέπει να τα δούμε προεγχειρητικά για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Εδώ είναι ένας όγκος στο δεκαδάκτυλο, ο οποίος είναι GIST. Αφαιρείται ο όγκος, παραμένει το δεκαδάκτυλο, κάνουμε σύγκληση του δεκαδακτύλου, κάνουμε ταχεία βιοψία και μας λένε είναι όλα αρνητικά όσον αφορά τα όρια. Κλείνουμε το 12 δάχτυλο και οι ασθενείς αυτοί είναι πάνω από 12 χρόνια που είναι καλά χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ ήταν σε κέντρο αναφοράς για να γίνει Whipple παγκρεατεκτομή. Στην κεφαλή παγκρέατος και στην ουρά παγκρέατος η προσέγγιση είναι διαφορετική. Πιο εύκολη στο περιφερικό τμήμα του παγκρέατος από ότι είναι στην κεφαλή. Περιφερικό αφαιρείται από την άνω μεσεντέριο αρτηρία που βλέπετε στην εικόνα εδώ αριστερά και αν είναι δυνατόν και είναι η νόσος τέτοια που μας επιτρέπεται να αφήσουμε το σπλήνα που είναι σπάνιο αυτό, μπορούμε ρομποτικά να το αφαιρέσουμε μόνο την ουρά του παγκρέατος και να αφήσουμε το σπλήνα όπως φαίνεται εδώ. Συχνά όμως η ένδειξη χειρουργική είναι να αφαιρεθεί και ο σπλήν. Εδώ σε πρόσφατο συνέδριο διεθνές που έγινε στην Αμερική παρουσιάσαμε δύο περιστατικά δικά μας που είχαμε ρομποτική περιφερική παγκρεατεκτομή. Απλά θέλω να σας δείξω λίγο το πόσο ανέμακτα δουλεύουμε και πόσο, εφόσον ξέρει κανείς την τεχνική που θα χρησιμοποιήσει για να κάνει την εκτομή, πόσο ασφαλής αισθάνεται ο χειρουργικός και η χειρουργική ομάδα με τα εργαλεία όπως αυτό το Vessel Sealer, να πάμε να βρούμε το πρόβλημά μας, να το πάμε γύρω-γύρω-γύρω να πάρουμε την αιμάτωση, να ελευθερώσουμε το εγκάρσιο παχιέντερο που είναι από την κάτω μεριά, να ελευθερώσουμε το στόμαχο που είναι από την πάνω, να εκτιμήσουμε την οποιαδήποτε πιθανότητα μεταστατική που μπορεί να έχει ο ασθενής σε άλλα σημεία της περιοχής και να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αυτό που μας χρειάζεται, όπως είναι εδώ η περιφερική παγκρεατεκτομή. Εδώ πρόκειται για ένα σούδο παπίλαρι νεόπλασμα 11 εκατοστών που εμείς καταλήγουμε να κάνουμε μια περιφερική παγκρεατεκτομή. Βλέπετε τη σπληνική αρτηρία, θα την περιβροχήσουμε, θα την απολυνώσουμε αργότερα για να σταματήσει η παροχή αίματος στο σπλήνα και θα προχωρήσουμε στην κινητοποίηση του στομάχου αφενός να φύγει από τον όγκο, του σπληνός να ελευθερωθεί από την αριστερή μεριά. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της πιο ανέμακτου προσέγγισης, που γενικότερα αυτό μας το επιτρέπει η μεγέθυνση και η τεχνολογία, αλλά και η εμπειρία που έχουμε, γιατί υπάρχει τεράστια εμπειρία στην ομάδα μου για τα προβλήματα αυτά. Η περιφερική παγκρεατεκτομή λοιπόν είναι μια ρουτίνα σε επέμβαση. Το βλέπετε και στην αξονική πως είναι μεγάλος ο όγκος.
αλλά φαίνεται φυσικά και εδώ στην επέμβαση που κάνουμε. Άλλη επέμβαση που έχει σχέση με ψευδοκύστη παγκρέατος, που είναι στην ουσία έτσι θεωρήθηκε και έγινε στην ασθενή αυτή μία παροχέτευση σε κέντρο του εξωτερικού με μία έλλη καρού NY, την οποία έφεραν με ανοιχτή χειρουργική πάνω στο πάνκρεας, εκεί που υπήρχε μία κύστη, έγινε μία παροχέτευση, η ασθενής δεν έγινε καλά, αιμορράγησε και ξαναμπήκε χειρουργείο, βγήκε από το χειρουργείο, από την αιμορραγία, έφυγε από το νοσοκομείο, αλλά συνέχισε να κάνει πυρετούς, να κάνει πόνο, και όταν ήρθε σε εμάς μετά από 3 μήνες περίπου, ήταν πάρα πολύ άρρωστη, νέας ηλικίας άτομο, 45 ετών, με μια τεράστια φλεγμονώδη κυστική μάζα στην ουρά του παγκρέατος, που μας ανάγκασε να κάνουμε μια εκτεταμένη, δύσκολη και επικίνδυνη, λόγω των πολλαπλών συμφύσεων που είχε, φλεγμονωδών συμφύσεων από την αντίδραση του παγκρέατος και τις προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις, και να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η γυναίκα έχει και μια έλλη καλυπτού εντέρου που έχει ενωθεί με το κυστικό νεόπλασμα. Αυτό ήταν ένα βλενώδες κυστικό νεόπλασμα, mucinous cystic neoplasm, το οποίο ευτυχώς και αφαιρέθηκε. Η γυναίκα αυτή πήγε πάρα πολύ καλά με την επέμβαση, αφαιρέθηκε και ο σπλήνας, διατηρήθηκε το στομάχι, ευτυχώς δεν χρειάστηκε, και αυτή η επέμβαση παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής, που είχε λάβει και διάκριση. Τέλος, στη κεφαλή παγκρέατος, εδώ είναι τα δύσκολα. Που σημαίνει ότι η ανάγκη, αφού κάνουμε την εκτίμηση, να αφαιρεθεί η κεφαλή παγκρέατος, να αφαιρεθεί το 12-δάκτυλο, ο χολιδόχος πόρος, η χολιδόχος κύστη, και στη συνέχεια, ένα μέρος του στομάχου βέβαια, και στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία των οργάνων. Η πρώτη μας επέμβαση που έγινε εδώ στο ιατρικό ήταν και η πρώτη στην Ανατολική Ευρώπη ρομποτικά, έγινε το 2010. Η Διεθνής Βιβλιογραφία, αν πατήσετε στο PubMed Robotic Whipple Pancreatectomy, είναι απίστευτο τι γίνεται. Είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης που έχουμε αυτή τη στιγμή σε διεθνή συνέδρια για την χειρουργική των οργάνων της κοιλιάς, που προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί δεν φαντάστηκε ποτέ κανείς ότι θα βγαίναμε σήμερα να συζητούμε για ρομποτική παγκρεατεκτομή. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνεχώς δημοσιεύονται. Η δική μας η εμπειρία είναι μεγάλη για να έχουμε άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Το 2019 έγινε το πρώτο διεθνές consensus στη Φλόριδα, και από εκεί βγήκαν τα πρώτα συμπεράσματα που εν ολίγης λένε, αν η χειρουργική ομάδα έχει τη γνώση και την εμπειρία χειρουργικής παγκρέατος, έχει τη γνώση και την εμπειρία της ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής και δι' της ρομποτικής, η χειρουργική αυτή έχει εξίσου καλά αποτελέσματα. Το 2019. Το 2023 τον Νοέμβριο έγινε, συγγνώμη, το 2023, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, αρχάς Δεκεμβρίου, έγινε στο Παρίσι το δεύτερο Consensus Conference, όπου το συμπέρασμα, και πάλι θα δημοσιευτεί σύντομα πιστεύω, είναι ότι η άποψη των experts, γιατί μέχρι να γίνουν συγκριτικές μελέτες θα περάσει καιρός, the expert's opinion, είναι αυτό για το οποίο συζητάμε, είναι ότι η χειρουργική της κεφαλής παγκρέατος με την ρομποτική προσέγγιση προσφέρει άριστα αποτελέσματα. Αρκεί ο χειρουργός και οι συνεργάτες του να έχουν την εμπειρία της χειρουργικής του παγκρέατος. Εδώ βλέπετε την Άννα Μεσεντέριο φλέβα. Θα πάμε να ξεκολλήσουμε, θα κόψουμε το πάγκρεας, θα πάμε να κάνουμε όλη αυτή την εκτομή που χρειάζεται. Απλά θέλω να σας δείξω εγώ ορισμένες κινήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι αφενός δεν θέλουμε να διασπείρουμε. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και με το που στάζει αίμα. Αφετέρου θέλουμε να είμαστε ανατομικά to the point. Εκεί που πρέπει να πάμε, εκεί μόνο να πάμε. Χρησιμοποιούμε εδώ ψαλίδι περίχων να κόψουμε το πάνκρεας και να περάσουμε απέναντι. Το περιφερικό πάνκρεας που είναι από την αριστερή μεριά βέβαια προς το σπλήνα θα μείνει.
και η κεφαλή παγκρέατος θα ξεκολλήσει με μεγάλη προσοχή πάνω από την άνω μεσεντέριο φλέβα και την πηλαία. Εδώ ελευθερώνω το πάνκρεας για την αναστόμωση αργότερα. Και στο τέλος θα πρέπει όταν αφαιρεθεί και είμαστε σίγουροι να πάμε να κάνουμε την επανασύνδεση των οργάνων. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ένα καθετηράκι περίπου 1-2 χιλιοστά στον παγκρεατικό πόρο. Τόσος είναι ο παγκρεατικός πόρος. Θα πρέπει να ενώσουμε το πάνκρεας με το στομάχι στην περίπτωση αυτή. Δεν παίζει το βίντεο. Επίσης θα ενώσουμε αναστόμωση του λεπτού εντέρου με το χολιδόχο πόρο. Οπότε κάνουμε αναστόμωση χολοπεπτική όπως λέμε. Και στη συνέχεια θα κάνουμε την αναστόμωση του στομάχου με το λεπτό έντερο. Τυχαίνει σε αυτή την περίπτωση που σας δείχνω να έχουμε βρεθεί σε ένα πολύ δύσκολο και πραγματικά χειρουργικά μη αντιμετωπίσιμο περιστατικό, το οποίο έχουν περάσει ήδη 9 χρόνια από τότε που έγινε, έχει κλείσει ο ασθενής δηλαδή 9 χρόνια και είναι καλά, βρέθηκε να έχει μη χειρουργήσιμο καρκίνο κεφαλής παγκρέατος, που σημαίνει είχε ξεφύγει νόσος στα αγγεία. Διηθούσε τα άνομα στην τέρια αγγεία, είχε αποφρακτικό ίχτερο, του βάλανε σε άλλο κέντρο, έγιναν αυτά όλα, μεταλλικό στεντ στο χολιδόχο πόρο, εφόσον δεν επρόκειτο να χειρουργηθεί, με αποτέλεσμα και μόνο το μεταλλικό στεντ έκανε το χειρουργείο να μην είναι εφικτό. Δεύτερον, τότε υπήρχε νόσος στα αγγεία και γύρω στους λεφαδένες, αλλά πήρε χημειοθεραπεία, πέρασαν οι μήνες, έρχεται και το συζητάμε το ενδεχόμενο μήπως τυχόν θα μπορεί μετά να γίνει χειρουργήσιμος. Ήμουν 1000% σίγουρος ότι δεν θα μπορούσε δυστυχώς να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά για να μην σας περιγράφω πολλά πράγματα, τον βάζω χειρουργείο, του κάναμε μια επέμβαση ακριβώς ίδια που θα κάναμε σε κάποιον άλλον, θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Εδώ ήταν πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο. Έγινε η επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια. Βγήκε από το νοσοκομείο καλά σε 10-15 μέρες. Αυτό δεν είναι το θέμα μας, αλλά είναι ότι βγήκε καλά από το νοσοκομείο. Δεν είχε καμία σοβαρή επιπλοκή. Είναι ζωντανός αυτή τη στιγμή και χέρι υγείας και πάει και πολύ καλά και δεν πήρε άλλη χημειοθεραπεία μετά. Και το κυριότερο είναι ότι στο παρασκεύασμα, όταν εστάλει για βιοψία, δεν υπήρχαν κακοήθη κύτταρα. Άρα αυτός ο ασθενής είχε γίνει καλά από τη χημειοθεραπεία και φυσικά του προσφέραμε εμείς το καλύτερο δυνατό από την επέμβαση αυτή. 87 ετών, δεν θα τολμούσα ποτέ να κάνω χειρουργείο παγκρεατεκτομής Γουίπολ σε ασθενή 87 ετών, αν δεν ήταν ένας χειρουργός που ήρθε και με βρήκε και μου λέει «Εγώ θα πεθάνω από το καρκίνο παγκρέατος, θέλω να με βάλετε χειρουργείο, θέλετε να μου κάνετε όλο αυτό». Πίστηκα, να μην σας λέω λεπτομέρειες, του κάνουμε την επέμβαση, 15 μέρες μετά είναι στο γραφείο μου και συζητάμε και είναι όπως τον βλέπετε. Ένας άλλος ασθενής που η επέμβασή του κράτησε πάνω από 20 ώρες, διότι χρειάστηκε να κινητοποιήσουμε το ΥΠΑΡ, διότι το μεσεντέριο του λεπτού εντέρου δεν μας επέτρεπε να φέρουμε το έντερο να κάνουμε αναστομώσεις και μας πήρε πάρα πολύ χρόνο και έγινε καλά ευτυχώς. Υπάρχουν επιπλοκές από ό,τι και να κάνουμε. Ανοιχτή, λαπαροσκοπική, ρομποτική, τεράστια συζήτηση πάνω σε αυτά τα συνέδριά μας που οφείλονται στην τεχνολογία πολύ λιγότερο, στις δυνατότητες του χειρουργού και της ομάδας του εκεί, σε αναισθησιολογικά θέματα μπορεί, σε προβλήματα τα οποία δεν έχουμε τρόπο να τα λύσουμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τύπου λοιμόξεων που έχουν σχέση με μικρόβια που έχουν στο χολιδόχο πόρο. Τα καλλιεργούμε, τα θεραπεύουμε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά αυτά αναπτύσσονται πιο πολύ γιατί έχουν αντίσταση. Υπάρχουν θέματα συζήτησης τα οποία μας απασχολούν. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπλοκές. Δεν τις έχουμε κάνει μηδέν. Μηδέν έχουν οι χειρουργοί που δεν χειρουργούν. Τι θα γίνει στο μέλλον? Θα έχουμε ακόμα καλύτερες τεχνολογίες. Θα έχουμε καλύτερα στα χέρια μας όπλα για να γινόμαστε πιο αποφασιστικοί. Θα μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ να δούμε τι θα γίνει. Το νέο ρομποτικό σύστημα που ανέφερα νωρίτερα, τον Generation 5, τουλάχιστον της εταιρείας αυτή που έχει τον Davinci, γιατί είναι και άλλες εταιρείες που βγάζουν ρομποτικά συστήματα, έχει 10.000 βελτιώσεις και ένας μεγάλος αριθμός των βελτιώσεων είναι πάνω στο τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας επιτρέπει να είμαστε εξίσου ηθικοί όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει? Πάρα πολλά θέματα. Ποιος θα εκπαιδεύσει ποιον?
Ποιος θα είναι στο learning curve, στην καμπύλη εκμάθησης. Πρέπει να υπάρχει καμπύλη εκμάθησης, αφού υπάρχουν οι πρόκτορς, αφού υπάρχουν κέντρα αναφοράς, αφού πρέπει να εκπαιδεύονται σωστά. Είναι θέματα τα οποία έχουν, τα συζητάμε στα συνέδριά μας. Εμείς το 2019, πρωτού εφαρμοστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 5G, χρησιμοποιήσαμε 5G με Wi-Fi μόνο από τα Τρίκαλα στην Αθήνα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Αθηνών, τον κύριο Τσαφέστατο καθηγητή και τον κύριο Μούστη, τον συνεργάτη του, κάναμε μία πρωτοπόρα σκέψη να μας κατασκευάσουν ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί τα εργαλεία της εταιρείας που έχει τον Νταβίτσι αφού πήραμε την άδεια της, ούτως ώστε με Wi-Fi, χωρίς καμία ενσύρματο επικοινωνία, να μπορούμε να κάνουμε χειρουργικές κινήσεις και να δούμε αν αυτό μπορεί να προχωρήσει. Τι είδαμε? Ότι ναι, μπορούμε από τα Τρίκαλα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, παρουσία πολλών εκατοντάδων κόσμου που έγινε από το Δήμο Τρικάλων την εποχή εκείνη, να μπορέσουμε να δείξουμε ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή την επίδειξη, με τη διαφορά ότι υπήρχε μια χρονοκαθυστέρηση πάνω από 200 milliseconds, που σημαίνει ότι δεν έχει real time, δεν έχει την κίνηση που κάνω εγώ εδώ να την βλέπω ακριβώς την ίδια, και αυτό είναι που χρειάζεται βελτίωση. Γίνονται πολλές συζητήσεις, τον Νοέμβριο στο συνέδριο που θα γίνει στην Ρώμη, όπως προανέφερα, το Παγκόσμιο Συνέδριο, θα έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε τις δυνατότητες του 5G με λίγο πιο γρήγορο τρόπο που έχουν αυτή τη στιγμή καταφέρει οι Κινέζοι, οι Κορεάτες, οι Ιαπωνέζοι, αλλά και οι Αμερικανοί. Εμείς συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά κέντρα σε όλο τον κόσμο, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Αν θα είναι έτσι οι χειρουργοί για να κάνουν καλύτερα τη χειρουργική στομάχου, ισοφάγου και οτιδήποτε άλλο, αρκεί να έχουμε το άριστο αποτέλεσμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε σημασία στις επιστημονικές εξελίξεις, οι οποίες γράφονται στην βιβλιογραφία, αναφέρονται στα διεθνή συνέδρια και στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας, όπως το σεμινάριο αυτό το δικό μας εδώ του Ιατρικού Κέντρου, τα μετακπαιδευτικά μαθήματα. Και πάλι ευχαριστώ και τον καθηγητή κύριο Λιάπη για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τον κύριο Ρούσο που μας έκανε την διάλεξη τη γαστρεντερολογική και τον κύριο Κοντομπίδη για το θέμα της θωρακοσκοπικής προσέγγισης και της χειρουργικής ισοφάγου. Και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν και έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, αν κάτι μπορώ να φανώ χρήσιμος, θα ήθελα να δω αν κάτι υπάρχει. Ναι. Ναι, ο κύριος Ρούσο έχει βγει από την ομιλία. Επειδή όμως έχει περάσει ο χρόνος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές και να σας προσκαλέσω στις επόμενες ομιλίες της κάθε Τετάρτης που έχουν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάλι αναφέρω ότι τη σημερινή μου ομιλία την αφιέρωσα στον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη για πάρα πολλά χρόνια, Δημήτρη Καραγιάννη, γαστρεντερολόγο, που ευνίδια μας έφυγε από κοντά μας τελευταία μέρα του χρόνου του 2023.